Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Σαν χθες, 27 Σεπτεμβρίου 1941, ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Αναφερόμαστε στο ΕΑΜ για να μπορέσουμε τουλάχιστον να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Τώρα βεβαίως εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες ακροατών, ή μάλλον υπάρχει μια τρίτη ομάδα ακροατών, που όταν ακούνε ΕΑΜ, πρώτον εξισώνουν το ΕΑΜ με το ΚΚΕ. Υπάρχει μια μεταφράση. Είτε το κάνουν με αρνητικό πρόσημο, θεωρώντας ότι το ΕΑΜ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εισαγωγή στον εμφύλιο, και ή απλούστατα δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν ξέρουν κιόλας και τι συνέβη τότε. Ξέρετε, καταντήσαμε. Έγιναν χρόνια και χρόνια η προσπάθεια να αποκατασταθεί λεγόμενη εθνική αντίσταση, όπου τελικά έγινε τον Αύγουστο του 1982, και που εκείνη η Βουλή θα μείνει ιστορική, καθότι όντως αποκατέστησε την εθνική αντίσταση και ξεφτύλισε τους αντιστασιακούς, δίνοντάς τους κάτι πενιχρές συντάξεις, λες και οι αντιστασιακοί πολέμησαν ή μάλιστα έδωσαν ότι έδωσαν μόνο και μόνο για να πάρουν αυτή τη σύνταξη. Γνωρίζοντας βεβαίως από πρώτο χέρι πάρα πολλούς αντιστασιακούς παλιούς και κυρίως μέλη, γιατί τότε αποκαταστάθηκε η αντίσταση του ΕΑΜ Ελλάς. Διότι και μάλιστα χωρίς να καταργηθεί ο νόμος της Χούντας, που όριζε ότι πατριώτες και αντιστασιακοί ήταν και ταγματασφαλίτες. Κάτι που δεν τόλμησε κανένα εμφυλιακό καθεστώς να επιβάλλει, ούτε μετεμφυλιακό. Το καθόρισε η Χούντα. Αυτός ο νόμος μέχρι και σήμερα δεν έχει καταργηθεί, και έτσι μαζί με τις πρόστιχες συντάξεις προς τους λεγόμενους αντιστασιακούς, όπου τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο η τότε κυβέρνηση του Πασόκ εξαγόρασε τη μνήμη και τη σχέση τους με την ιστορία, ή προσπάθησε τουλάχιστον, γιατί πάρα πολλοί δεν τις δέχτηκαν αυτές τις συντάξεις, δεν τις πήραν καν αυτές τις συντάξεις. Εξομοιώθηκε η δράση του μεγαλύτερου, της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά την κατοχή, με τη δράση των ταγματασφαλιτών και των Γερμανών Τσουλιάδων. Έτσι καταλαβαίνουμε την ιστορία. Και είναι λογικό. Η γενιά αυτή που πολέμησε εκείνη την εποχή και που τέλος πάντων μεγαλούργησε ή έζησε την εποπτεία αυτής της εθνικής αντίστασης, σιγά σιγά φεύγει από το ιστορικό προσκήνιο της χώρας. Λόγω ηλικίας, ελάχιστοι πλέον επιβιώνουν, και έτσι είναι η θαυμάσια ευκαιρία για το κομματικό κατεστημένο αριστεράς και δεξιάς να ξεφτυλίσει τελείως την ιστορία του ΕΑΜ. Δημήτρη, μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που υπάρχει σήμερα. Είναι αυτό που είπες από την αρχή. Υπάρχει μια σύγχυση, ένα μπέρδεμα. Ο κόσμος δεν ξέρει την ιστορία. Νομίζει ότι το ΕΑΜ ήταν ένα καθαρά μόρφωμα που φτιάξε το ΚΚΕ. Δεν γνωρίζει τα στοιχεία τα πατριωτικά, τα εθνικοαπελευθερωτικά, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει και μεγάλη παρεξήγηση και στα γκρουπούσκουλα της αριστεράς, τα οποία θεωρούν οτιδήποτε πατριωτικό ως εθνικιστικό, ενώ αποδέχονται την δράση του ΕΑΜ. Συγγνώμη. Το ζήτημα, το βασικό ζήτημα για μένα, και νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς, είναι οι μύθοι που έχουν συσσωρευτεί αυτοί λόγω της προσπάθειας. Λόγω της προσπάθειας να χτυπηθεί και να εξομοιωθεί το ΕΑΜ με τον εμφύλιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι η πρώτη και μοναδική προσπάθεια που έγινε ώστε να ενωθεί ο ελληνικός λαός, να υπάρξει δηλαδή η εθνική ενότητα που εκπροσωπούσε κατά βάση τον ίδιο το λαό πρωτογενός και όχι οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια από τα πάνω. Και αυτό είναι η μοναδική φορά που επιτυχαίνεται στην ελληνική ιστορία. Δεν έχει ξαναεπιτευχθεί από τότε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, και βεβαίως γι' αυτό και έχει αμαυρωθεί.
Να ας θυμηθούμε λιγάκι ότι μετά την κατάρρευση του μετόπου, για τη συνθηκολόγηση, μάλλον τη συνθηκολόγηση για την κατάρρευση του μετόπου από τον Τσολάκογλου, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος διχάζεται ξανά, υπηρετώντας ξένα συμφέροντα και φυσικά αφήνει ακέφαλο τον ελληνικό λαό στην τύχη του. Ο μεν βασιλιάς ορκίζει τον Τζουδερό μόνο και μόνο για να αποκτήσει έρισμα στους βενιζελικούς πρώην εχθρούς του. Ο Τσουδερός μάλιστα αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι όταν τον όρκησε πρωθυπουργό ο βασιλιάς, τον κάλεσε δηλαδή μετά την αυτοκτονία του Κοριζή, ο οποίος αυτοκτονεί γιατί δεν αποδέχεται, δεν δεχόταν καν την ιδέα να υπογράψει την παράδοση της χώρας, δηλαδή να είναι η πρώτη και μοναδική του πράξη ως πρωθυπουργού της χώρας, έστω και υπηρεσιακού, είναι η παράδοση της χώρας στους Γερμανούς κατακτητές. Μετά ο βασιλιάς εκτάκτως καλεί τον Τζουδερό. Ο Τζουδερός ανήκε στο κόμμα των φιλελευθέρων, των βενιζελικών δηλαδή, και ήταν ορκισμένος αντιβασιλικός, ή τουλάχιστον έτσι φέρονταν την εποχή εκείνη. Και μάλιστα ο Τσουδερός λέει στα απομνημονεύματά του ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή που τον κάλεσε ο βασιλιάς ήταν υπό ασθενή αστυνομική επιτήρηση κρατούμενος κατοίκων, δηλαδή στο σπίτι του κλεισμένος με αστυνομικούς, διότι ήταν χαρακτηρισμένος αντί βασιλικό, ήταν ενάντια στον βασιλιά και φυσικά ενάντια στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Και ήταν από τους πολιτικούς, αστούς πολιτικούς, να το πούμε έτσι, της προηγούμενης κατάστασης, η οποία ήταν υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση. Όχι πως έκανε τίποτα ενάντια στο καθεστώς, αλλά λέμε. Και τον καλεί ο βασιλιάς λοιπόν να αναλάβει πρωθυπουργός. Την κοπανάνε, καθότι παίρνουν το χρυσό μαζί και εγκαταλείπουν τη χώρα. Ήδη προεξαμήνου είχαν παραδώσει την Κρήτη στις αγγλικές δυνάμεις, σε αγγλική, υπό αγγλική ηγεσία, και βεβαίως εγκαταλείπουν τη χώρα λέγοντας στο λαό ότι συνεχίζουν τον αγώνα προς στη Μέση Ανατολή, ή τέλος πάντων συνεχίζουν τον αγώνα μαζί με τους Βρετανούς συμμάχους. Εδώ δεν έχει νόημα να πούμε ή να αναφερθούμε το βρώμικο ρόλο που παίξαν οι Βρετανοί και το τι καταστροφές επήλθε, το τι καταστροφή επήλθε από την τακτική των Βρετανών την εποχή εκείνη, και πώς ευνόησαν την ήττα που δέχτηκε ο ελληνικός στρατός την εποχή εκείνη, είναι χαρακτηριστικό όλων των πολεμικών επεισοδίων της εποχής εκείνης, από την εποχή του λεγόμενου Phony War, δηλαδή του ψεύτικου πολέμου ή του ψευδοπολέμου, όπως ονομάζεται ο πόλεμος, όπως έγινε το 1939 και φτάνει μέχρι το 1941, όπου οι Βρετανοί δέχονται τη μία καταστροφή μετά την άλλη, διότι ακολουθούν τακτική αποικιοκρατικού πολέμου και όχι πολέμου αντιφασιστικού, όπου καλεί το λαός να πολεμήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Αποφεύγουν να αναμετρηθούν με τους Γερμανούς, αποφεύγουν να ρισκάρουν, να το πούμε έτσι, με τοπική αναμέτρηση με τις δυνάμεις του άξονα, προκειμένου να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση του Τσόρτσιλ, η κυβέρνηση των συντηρητικών δηλαδή, να κάνει πλατύτατη στρατολογία μέσα από το λαό. Δηλαδή να μην απευθυνθεί στο λαό με ευρύτατη στρατολογία, οπότε αυτό θα καθιστούσε στον πόλεμο λαϊκό πόλεμο. Και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, φοβόντουσαν περισσότερο οι συντηρητικοί του Τσόρτσιλ, και ο ίδιος ο Τσόρτσιλ φοβόταν περισσότερο το λαό παρά το γερμανικό ναζισμό και τις χώρες του αξιώνα. Άλλωστε, από το 1937 τουλάχιστον, με βάση τα στοιχεία που λέει ο ίδιος ο Ίντιν, υπουργός εξωτερικών του Τσόρτσιλ, διαπραγματευόταν με το Μουσολίνι η Βρετανία, ερήμην φυσικά της Ελλάδος, για να παραδώσουν την Ελλάδα στον ίδιο τον Μουσολίνι, αν ο Μουσολίνι δεχόταν ένα μόντους βιβέντι το δύο μεγάλο στόλων που δρούσαν τότε στη Μεσόγειο, που ήταν από τη μία ο Ιταλικός στόλος και από την άλλη ο Αγγλικός στόλος. Εάν λοιπόν γινόταν αυτή η συμφωνία, η Ελλάδα θα παραχωρούνταν αμαχητή στους Ιταλούς. Δεν έγινε αυτή η συμφωνία για το τότε, για μια σειρά γεωστρατηγικές αναμετρήσεις της εποχής εκείνης, και έτσι ο Μουσολίνι επιχείρησε ένα είδος ευνηδιαστικής επίθεσης ενάντια, που όλοι τη γνώριζαν βέβαια την εποχή ή μπορούσαν να την εκτιμήσουν, ενάντια στο καθεστώς μεταξά στην Ελλάδα δηλαδή εκείνης εποχής, και βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν το περίφημο Αλό Σεραγκέ, δηλαδή
Λοιπόν, έχουμε πόλεμο του Μεταξά που ισοδυναμεί με όχι. Ενός Μεταξά που το είπε το όχι, όχι γιατί έτρεφε μεγάλες πατριωτικές εξάρσεις, αλλά γιατί έτρεμε από τη μία το λαό, από την άλλη τους Βρετανούς, και βεβαίως το τι θα σήμαινε για το καθεστώς του κάτι τέτοιο. Βέβαια, από τη στιγμή που έλεγε όχι, τελείωνε το καθεστώς του. Αυτό δεν το ξέρε, το διαπίστωνε στην πορεία. Αλλά όποιοι από εσάς αμφισβητούν το για ποιους λόγους το έκανε, δεν έχει παρά να πάνε στο προσωπικό του ημερολόγιο και να διαβάσουν τη συνέντευξη που υπάρχει μες στο λεγόμενο προσωπικό ημερολόγιο του Μεταξά, τον τέταρτο τόμο, όπου υπάρχει συνέντευξη του Μεταξά με τους ξένους ανταποκριτές και τους ανταποκριτές εγχώριο και ξένου τύπου, όπου εξηγεί τους λόγους που είπε όχι. Εάν μου βρείτε έναν πατριωτικό λόγο εκεί, πολύ ευχαρίστως, μου το διαβάσετε, να μου το στείλετε, να το διαβάσω, για να το ξέρω κι εγώ. Εγώ δεν βρήκα κανέναν. Ήταν όλοι σκοπιμότητας, λόγοι καθαρής πολιτικής σκοπιμότητας επιβίωσης του καθεστώτος. Δυστυχώς το καθεστώς το επιβίωσε πολύ περισσότερο από ότι ακόμη και σήμερα το βιώνουμε, το κράτος όπως το διαμορφώσω Μεταξάς. Η πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώθηκε επί Μεταξά επιβιώνει μέχρι και τις μέρες μας. Αυτό βλέπουμε σήμερα να καταραίει. Αυτό το κράτος έχουμε απέναντι σαν εχθρό σήμερα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ευρύτερη. Πάμε λοιπόν τι έγινε τότε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, όπως ήταν φυσιολογικό, ο ελληνικός λαός πήρε το όχι και το έκανε τσαρούχι. Το σύμβολο δηλαδή της λαϊκής εξέγερσης που συμβόλιζε η εποπία του Αλβανικού. Κανένας δεν περίμενε κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, ούτε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε από τους στρατηγούς των μεραρχιών προκαλύψεως, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ο λαός και πάνω στις πλάτες του λαού η ένστολη και χαμηλόβαθμη και λίγο ανώτερη αξιωματική. Αυτή ήταν η μάχημη δύναμη του λαού, με όλες τις αντιφάσεις βεβαίως. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το τι έγινε στην Πίνδο με το απόσπασμα του Δαβάκη. Τέτοια περιστατικά πραγματικά υπήρχαν, ήταν αξιόλογα σε επίπεδο τάγματος ή τέτοιες δυνάμεις, συντάγματος το πολύ. Οι μεραρχίες ήταν αργές, δυσκίνητες, δεν μπορούσαν οι μεγάλοι σχηματισμοί να λειτουργήσουν. Οι μεγάλοι σχηματισμοί, τα σώματα στρατού, ακόμη χειρότερα. Η κατάσταση ήταν δραματική από ψηφοδίων. Ο ίδιος ο Παπάγος στο βιβλίο του λέει ότι είχαν εφόδια, είναι ζήτημα αν είχαν για μία εβδομάδα εφόδια οι δυνάμεις προκαλύψεως. Καθυστερούσε τρομακτικά η επιστράτευση και ήταν λογικό. Δεν υπήρχαν μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά πράγματα, όλα αυτά που συνέθεσαν, να το πούμε έτσι, στην εποπία ενός λαού που συνέτριψε τον φασίστα εισβολέα. Εκείνη λοιπόν την εποχή, ή μάλλον μετά την κατάρρευση, πολύ σχεδόν αμέσως φύονται οργανώσεις αντίστασης, οι οποίες είναι μια από τις πρώτες να ευλογήσουμε για τα γένια μας, ήταν η περίφημη Φιλική Εταιρεία, ιδρύεται στην Καλαμάτα. Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας ήταν κομμουνιστές κατά κύριο λόγο από το συνδικαλιστές ηγέτες του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, διότι το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας εκείνης εποχή ήταν αρκετά ανεπτυγμένο. Ήταν το λιμάνι και οι βιομηχανίες στην Καλαμάτα που ήταν εξαιρετικά, είχαν μια μεγάλη ανάπτυξη στο εργατικό κίνημα της εποχής εκείνης. Οπότε είναι λογικό να μπουν πρώτοι. Δεν ήταν μόνο όμως, μαζί με αξιωματικούς που γύριζαν από το μέτωπο και φυσικά πολλούς δημοκράτες εκείνοι. Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια από τις πρώτες. Αλλά σαν τη Φιλική Εταιρεία ιδρύονται σχεδόν παντού. Τι είναι εκείνο όμως που κάνει ή που οδηγεί στην ίδρυση στις 27 Σεπτεμβρίου του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου? Καταρχάς να δούμε τους μύθους γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο μύθος που υπάρχει και σε εχθρούς και σε άσπροντους φίλους του ΕΑΜ είναι ότι το ΚΚΕ πήρε μια απόφαση και έφτιαξε το ΕΑΜ. Λοιπόν, καταρχάς να πιάσουμε αυτό το πράγμα. Όντως το ΕΑΜ ιδρύθηκε από 4 κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το κόμμα του Τσιριμόκου, το Αγροτικό. Ναι, και το Αγροτικό Κόμμα, το κόμμα του Τσιριμόκου,
δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με εξαίρεση το κόμμα του Τσιριμόκου, τα υπόλοιπα κόμματα συμμετείχαν στο περίφημο παλαϊκό μέτωπο που είχε δημιουργηθεί επί εποχής Σκλάβενα, όπου το 1936 είχε φτιάξει το περίφημο σύμφωνο Σοφούλη Σκλάβενα στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη ψήφιση του Μεταξά και η δικτατορία του, όπως τουλάχιστον φαινόταν. Αποτυχημένη προσπάθεια του αστικού πολιτικού κόσμου, καθότι ο αστικός πολιτικός κόσμος πάντα επέμενε σε τι, στο τι λένε οι ξένοι παράγοντες, και με πλάτες των ξένων πρεσβειών έκανε πάντα πολιτική, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος προς την φασιστική δικτατορία που αναδείχθηκε με πλάτες των Βρετανών, και φυσικά διορίστηκε ο Μεταξάς, υποστηρίχθηκε από τον βασιλιά. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Μετά την κατάρρευση του μετόπου, είπαμε, είχε διχαστεί πάλι ο ελληνικός λαός, ή μάλλον σωστότερα σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Ο βασιλιάς με τον Τσιδερό και όσους ακολουθούσαν την οσμή του Χρυσού την κοπανίσανε και πήγανε στη Μέση Ανατολή. Μαύρη πέτρα πίσω τους. Η εντολή που δίνανε προς όλους ήταν: φύγετε από την Ελλάδα όσοι μπορείτε και ελάτε, ακολουθήστε την περίφημη κυβέρνηση, την εξόριστη κυβέρνηση, που δεν είχε βεβαίως καμία ουσιαστική νομοποίηση από κανένα, με κανέναν τρόπο, με εξαίρεση το βασιλιά δηλαδή. Και από την άλλη, την ίδια ώρα, μετά από λίγο μάλλον, ορκιζόταν η περίφημη κυβέρνηση Τσολάκογλου, η πρώτη κυβέρνηση Quisling στην Ελλάδα. Ποιο ήταν το διάγγελμα του Τσολάκογλου? Το πρώτο πράγμα που έλεγε είναι ότι εμείς είμαστε η μόνη κυβέρνηση, δεν υπάρχει άλλη. Και άρα ο ελληνικός λαός δεν είχε κανένα λόγο να συνεχίσει τον πόλεμο, καθότι η πολιτική ηγεσία που τον έβαλε στον πόλεμο τον εγκατέλειψε και εγκατέλειψε τη χώρα. Άρα δεν είχε λόγο να συνεχίσει τον πόλεμο ο λαός. Από την άλλη μεριά, οι πολιτικές δυνάμεις που συγκροτήθηκαν γύρω από τον βασιλιά και την εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα στον κόσμο. Μην ανησυχείτε, ο πόλεμος τελείωσε για την Ελλάδα, την νίκη θα τη φέρουν οι σύμμαχοι. Για μια ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία του τόπου ποντάριζε σε διαφορετικά, να το πούμε έτσι, σε διαφορετικά άλογα στην παγκόσμια αναμέτρηση. Έβαζε διαφορετικά στοιχήματα. Ένα κομμάτι που αφορούσε κατά κύριο λόγο το καθεστώς 4 Αυγούστου και ό,τι είχε συμβληθεί με αυτό το καθεστώς από άψη οικονομικών τζακιών και πολιτικών στελεχών, περνούσε με τη μεριά των κατακτητών, αξιοποιούσε τη δυνατότητα με τους κατακτητές να κερδίσει από την κατοχή, και από την άλλη το άλλο κομμάτι που συνδεόταν στενά με μια κουμπραδόρικη αστική τάξη που συνδεόταν με τη Βρετανική επικυριαρχία και τους βασιλιά ταυτιζόταν με τους Βρετανούς και τα συμφέροντά τους. Ο λαός μόνος του αντιμετωπίζει την πείνα. Μετά την κατάληψη της Κρήτης, οι πρώτες μαζικές εκτελέσεις και εξοντώσεις πληθυσμού είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από ναζιστικές δυνάμεις κατοχής σε τέτοιο μαζικό επίπεδο σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη. Η πρωτιά ανήκει στην Κρήτη. Ο λόγος, γιατί πρώτη φορά αντιμετωπίζει ο γερμανικό ναζιστικός στρατός τέτοια μαζική παλαϊκή αντίσταση. Και το αντιμετωπίζει με το γνώριμο τρόπο που θα αντιμετωπίζει μια ναζιστική κατακτική δύναμη κατάκτησης. Μέχρι τότε οφείλουμε να πούμε ότι οι ελληνικές εφημερίδες, οι εφημερίδες των γνωστών συγκροτημάτων που συνέχισαν να υπηρετούν το καθεστώς φυσικά κατοχής, έλεγαν, δημοσίευαν πρωτοσέλιδα τα διθυραμβικά σχόλια του γερμανικού γενικού επιτελείου, των στρατιωτικών διοικητών κατοχής, της Wehrmacht και των SS, για τον ηρωισμό των Ελλήνων και το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ηρωισμός για την παράδοση των όπλων και την αποστράτευση Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών. Από την πρώτη στιγμή, Έλληνες αξιωματικοί και άλλοι πατριώτες άρχισαν την δουλειά ώστε να πείσουν το στρατό να μην παραδώσει τα όπλα, να τα κρατήσει τα όπλα. Ο πόλεμος συνεχιζόταν. Αλλά απέναντί τους ορθωνόντουσαν δύο μεγάλες δυνάμεις. Από τη μια,
το καθεστώς 4 Αυγούστου που υπηρετούσε πλέον την Κομμαντατούρ, δηλαδή τις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής, όπου έλεγαν τελείωσε για σας πλέον ο πόλεμος, ανοίγει ο λαμπρός δρόμος της ειρηνικής περίοδου, όπου οι Γερμανοί φίλοι μας θα μας βοηθήσουν να βγούμε από τα αδιέξοδα της παλιάς κομματικής φαυλοκρατίας. Και το δεύτερο είναι οι Βρετανοί, οι σύμμαχοι των Βρετανών, δηλαδή η κυβέρνηση του Καΐρου, οι ξόριστοι δηλαδή, που λέγανε ότι όποιος θέλει να πολεμήσει ας εγκαταλείψει την Ελλάδα και ας έρθει στην... Οφείλουμε να πούμε ότι εκεί υπήρξαν πατριώτες οι οποίοι, και ιδιαίτερα στον ελληνικό στρατό, η προσπάθεια να οργανώσουν ομάδες αντίστασης, κυρίως σαμποτάζ, που απέτυχε αυτού του τύπου, είναι η πρώιμη αυθόρμητη περίοδος αντίστασης. Απέτυχαν αυτές οι ομάδες πάρα πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα εντοπίστηκαν και εξοντώθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι ολόκληρος σχεδόν ο μηχανισμός καταστολής και αστυνόμευσης της 4ης Αυγούστου είχε περάσει την Κομμαντατούρ, με αποτέλεσμα πολύ εύκολο να εντοπίζονταν τέτοιες ομάδες. Έτσι χάθηκε και ο συνταγματάρχης Δαβάκης. Ο συνταγματάρχης Δαβάκης ήταν από τους πρώτους που προσπαθούσαν να πείσουν αξιωματικούς και στρατιώτες να μην εγκαταλείψουν τα όπλα τους, να μην τα παραδώσουν. Κρατήστε τα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Να μην φύγετε στη γενή, μην φύγετε προς την Αλεξάνδρεια, στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος συνεχίζεται στο πάτριον έδαφος. Προδίδεται από συνάδελφους του αξιωματικούς του στρατού, οι οποίοι ήταν, πώς να το πούμε, θεωρούσαν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου πάνω από την πατρίδα. Αυτοί άλλωστε μετά υπηρέτησαν και ως τάγματα ασφαλίτες. Και βεβαίως όλος τυχαίως πήραν όλους τους βαθμούς και τα παράσημα μετά στη διάρκεια του εμφυλίου, γιατί κατέσφαξαν αδερφούς τους και φυσικά ποτέ δεν τιμωρήθηκαν για την προδοσία του Δαβάκη. Συλλαμβάνεται μαζί με περίπου 100-150 αξιωματικούς άλλους, φορτώνονται σε φορτηγίδες των Ιταλών να περάσουν στην Ιταλία, γιατί τους φοβόντουσαν τόσο πολύ για να μην οργανώσουν τα πρώτα τμήματα αντάρτικου αγώνα στην Ελλάδα. Στην διαδικασία του περάσματος της Αδριατικής, Βρετανικό υποβρύχιο βυθίζει τη φορτηγίδα και μαζί χάθηκαν οι αξιωματικοί. Αυτοί είναι από τα μεγάλα μνημεία της προδοσίας που έμειναν τελείως ατιμόρυτα. Δεν ψάχτηκε ποτέ ποιοι ήταν αυτοί, αν και γνωρίζουμε ιστορικά, δηλαδή ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί, Παπαδογκονέοι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι μετά υπηρέτησαν ως διηγέτες των ταγμάτων ασφαλείας, αλλά δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο ως δοσύλλογοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξεκινάμε την προσπάθεια, ξεκινάει η προσπάθεια να ιδρυθεί οργάνωση. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύεται το ΕΑΜ. Ποιος την ίδρυσε? Είπαμε τα κόμματα. Τα κόμματα αυτά, είναι αστείο να σκεφτεί κανείς ότι είχαν την παραμικρή κοινωνική και πολιτική επιρροή. Είναι αστείο. Το Αγροτικό Κόμμα του Γαβριλίδη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία επινόηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Μεσοπόλεμο, προκειμένου να δημιουργήσει έναν, πώς να το πούμε, οργανώσεις αγροτικού κόμματος, ώστε να υπάρχει η περίφημη συμμαχία εργατιάς αγροτιάς. Δεν είχε κόμμα η αγροτάξη, το έφτιαξε το ΚΚΕ για αυτή. Λοιπόν, βεβαίως ο Γαβριλίδης δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, ο επικεφαλής του Αγροτικού Κόμματος, αλλά θέλω να πω ότι έτσι με αυτόν τον αφοριστικό τρόπο, για να καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε τίποτα πίσω. Το μόνο καινούριο κόμμα που είχε ενταχθεί, αν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν κόμμα, του Ηλία του Τσιριμόκου, ο οποίος δεν είχε τίποτα άλλο παρά μερικούς διανοούμενους γύρω του. Τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Το πρώτο ερώτημα. Πώς διάολο μια εθνικοπελευθερωτική οργάνωση που ιδρύεται στις 27 Σεπτεμβρίου 1941 απέκτησε τέτοια λαϊκή απήχηση, ενώ την αποτελούσαν κόμματα τα οποία δεν είχαν καμία ή τουλάχιστον είχαν ελάχιστη κοινωνική και πολιτική επιρροή? Φυσικά εδώ υπάρχει ο μύθος του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ. Και λέω γιατί είναι μύθος. Διότι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Όποιος το λέει ή είναι ανιστόρητος ή είναι απαίδευτος.
ή μάλλον σωστότερα το ίδιο πράγμα είναι ανιστότητα πέθου, ή σωστότερα υπηρετεί σκοπιμότητε. Είτε υπηρετεί σκοπιμότητε από την πλευρά των στρατοδικείων και τη ασφάλεια, οι οποίε έδιωκαν ή προσπάθησαν να δώσουν μια συνωμοσιολογική αντίληψη περί αντίσταση και ΕΑΜ, είτε από την πλευρά τη ηγεσία του ΚΚΕ που χρησιμοποιούσε το ΕΑΜ για πάρα πολλά χρόνια ω χαρτί δική τη νομοποίηση στην κοινωνία και στην πολιτική τη Ελλάδα. Δεν ίσχυε όμως. Σε ποια κατάσταση βρισκόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όταν πήγε το 1941 να δημιουργήσει το ΕΑΜ? Απολύτως τίποτα. Το μόνο που υπήρχε τότε ουσιαστικά ήταν οι οργανώσεις, οι πυρήνες του σε εξορίες και φυλακές και ένα μικρό κλιμάκιο Κεντρικής Επιτροπής που είχε συσταθεί από αυτούς που την είχαν κοπανίσει από τις φυλακές και τις εξορίες. Ελάχιστοι, ούτε 10 ή 15 μέλη είχε. Τίποτα. Μια κεντρική επιτροπή χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς αντίκρισμα εννοώ σε οργανώσεις, οργανωμένη βάση, συγκροτημένες κομματικές ομάδες οι οποίες έκαναν λειτουργία. Τίποτα απολύτως δεν είχε, δεν υπήρχε. Γι' αυτό και είναι τεράστιος μύθος να πει κανείς ότι το ΕΑΜ είναι δημιούργημα του ΚΚΕ. Τίποτα. Αντίθετα, οφείλουμε να πούμε, και αυτό το έχει καταγράψει η ιστορία, και ό,τι καταγράφει η ιστορία, όση λάσπη και να πέσει πάνω τους, δεν μπορεί να το ξεγράψει, είναι ότι στους κομμουνιστές οφείλεται πρώτη και κύρια η πρωτοβουλία, αλλά και ο καταλυτικός ρόλος στη δημιουργία του ΕΑΜ. Τι ήταν όμως εκείνο που έδωσε τέτοιο εύρος στο ΕΑΜ? Πριν πάμε σε αυτό, πάμε σε ένα μικρό έτσι, μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ωραία. Αγαπητοί φίλοι, ή φυσικά και φίλες, επιστρέφουμε έτσι στην αναδρομή που κάναμε για το ΕΑΜ, να χτυπήσουμε λιγάκι ορισμένους μύθους και να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον λαό που κατόρθωσε και βρήκε τον τρόπο να ενωθεί στην πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του. Και έτσι για μένα αυτό που αποτέλεσε το ΕΑΜ δεν ήταν παρά την ολοκλήρωση της συγκρότησης του ελληνικού έθνους σε κοινωνικές βάσεις, τέτοιες που δεν μπορούσε ποτέ να υπηρετήσει ο επίσημος πολιτικός κόσμος της εποχής, που σε κάθε μεγάλη απειλή για την πατρίδα αυτός οδηγούσε στον εθνικό διχασμό και όχι στην εθνική ενότητα. Έτσι έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου κατέληξε τελικά στη μεγάλη μικρασιατική καταστροφή, μεγάλη εθνική τραγωδία. Έτσι έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου εγκατέλειψε, κυριολεκτικά εγκατέλειψε στην τύχη του τον ελληνικό λαό και φυσικά την πατρίδα. Όταν λοιπόν βρέθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 να ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, υπάρχουν πάρα πολλές ανοησίες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το ΚΚΕ βρισκόταν τότε σε διάλυση. Οργανώσεις ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Είχαν διαλυθεί από την ασφάλεια ήδη από το 1938. Η ηγεσία του βρισκόταν στις φυλακές και στις εξορίες. Η δημιουργία από το καθεστώς της 4 Αυγούστου της προσωρινής διοίκησης από την ασφάλεια με την έκδοση του δικού του ριζοσπάστη, παρακαλώ, ήταν η χαριστική βολή για το κίνημα. Η προσωρινή διοίκηση δημιουργήθηκε την εποχή ακριβώς της αλλαγής της γραμμής της Κομμουνιστικής Διεθνούς μετά το σύμφωνο Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ το Σεπτέμβριο του 1939. Ο Στάλιν ανακάλυψε αμέσως μετά το σύμφωνο ότι ο πόλεμος από αντιφασιστικός είχε γίνει αντιυμπεριαλιστικός, όπως τον χαρακτήρισε, και απαιτούσε από τα κομμουνιστικά κόμματα να σαμποτάρουν την πολεμική προσπάθεια, ιδίως των χωρών της Δύσης. Ο Στάλιν υιοθέτησε γραμμή επαναστατικού ντεφετισμού, όπως ονομαζόταν και όπως ονομάζεται ακόμη και από τώρα ορισμένοι νοσταλγούς του σταλινισμού, έστω και αν αυτοπροσδιορίζονται τροσκιστές. Οι πιο τροσταλινικοί που έχω γνωρίσει εγώ ποτέ στη ζωή μου ήταν οι τροσκιστές. Δηλαδή γραμμή ήττας των εμπόλεμων χωρών στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Το ίδιο πίστευαν τότε και μια σειρά τροσκιστικές οργανώσεις εποχής, έστω και αν ο ίδιος ο Τρότσκι είχε ξεκαθαρίσει. Το να μιλά κανείς για επαναστατικό ντεφετισμό γενικά, χωρίς να διακρίνει ανάμεσα σε χώρες εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενες, είναι σαν να μετατρέπει τον πολσεβικισμό σε μια άθλια καρικατούρα και να θέτει αυτή την καρικατούρα στην υπηρεσία των υπεριαλιστών. Αυτά έλεγε ο Τρότσκι
αλλά ο τροτσκισμός έλεγε άλλα, τουλάχιστον. Ήταν στην υπηρεσία των υπεριαλιστών την εποχή εκείνη και μάλιστα σε με άθλιο τρόπο εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Όχι πως δεν υπήρχαν άνθρωποι που προέρχονταν από τον τροτσκιστικό, τροτσκιστική καταγωγή που δεν συμμετείχαν στον εγκαπλωτικό αγώνα, αλλά αυτό ήταν εξαίρεση του βασικού κανόνα. Τη γραμμή αυτή του επαναστατικού ντεφαντισμού, ο Στάλιν, που ήταν ο βασικός εκπρόσωπος του επαναστατικού ντεφαντισμού στην ιστορία, και όχι ο Τρότσκι. Και έτσι οι τροσκιστές που εκφράζουν ακόμη και σήμερα τον επαναστατικό ντεφαντισμό και την κριτική προς το ΕΑΜ και όλα αυτά τα πράγματα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να υιοθετούν τη γραμμή του Στάλιν μετά το Σεπτέμβριο του 1939 μέχρι 22 Ιουνίου 1941. Κρατήθηκε αυτή η γραμμή. Τα αποτελέσματά της υπήρξαν τραγικά για την ίδια την πολεμική προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι γνωστό τη συντριβή που υπέστη η Σοβιετική Ένωση αμέσως μετά την επίθεση 22 Ιουνίου 1941. Από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης γνωρίζουμε την ιστοριογραφία και τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί για τον τρόπο που η σταλινική ηγεσία υπονόμευσε την πολεμική προσπάθεια του Σοβιετικού λαού στο όνομα του να τα έχει καλά με τον Χίτλερ. Όχι μόνο, αλλά και για τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων σε πολλές χώρες. Η γραμμή αυτή ήταν καταστροφική. Όχι μόνο γιατί τα εξέθεσε σε μαζικές διώξεις, αλλά οδήγησε και σε τραγικές καταστάσεις αποσύνθεσης. Όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, όπου οι Γάλλοι κομμουνιστές μετά την κατάρρευση της χώρας και την κατάκτηση από τους Γερμανούς Ναζί, προχωρούσαν σε εκδηλώσεις συναδέλφωσης με τον κατακτητή. Ενώ η Ουμανιτέ ζήτησε από την επίσημη κομμαντατούρ να εκδοθεί νόμιμα, πράγμα που έγινε για μικρό χρονικό διάστημα στην προσπάθειά τους οι Γερμανοί να εντοπίσουν ποιοι είναι οι συνδρομητές και οι αγοραστές, κάτι που έγινε βεβαίως και που κατέληξε στην ολοκληρωτική σφαγή των ανθρώπων που έκαναν το λάθος να αγοράσουν την νόμιμη Ουμανιτέ. Αυτή είναι η διαφορά, το ότι εδώ χρειάστηκε να φτιαχτεί ριζοσπάστα την ασφάλεια. Στη Γαλλία τη φτιάξανε μόνοι τους κομμουνιστές την Ουμανιτέ, ακολουθώντας τη γραμμή του σταλινικού τροτσκισμού, να το πούμε έτσι, του επαναστατικού ντεφαντισμού. Και μάλιστα ήταν μια έκδηλη ανησυχία του ίδιου του Δημητρόφ, που έστειλε επιγόντως γράμμα μετά την κατάρρευση του μετόπου στη Γαλλία και έλεγε στους Γάλλους κομμουνιστές: «Σας παρακαλώ, μην κάνετε τη βλακεία να συναδελφώνεστε με τον κατακτητή». Γιατί ο Δημητρόφ καταλάβαινε, αν και δεν ήταν άνθρωπος που θα τα βάζει με τον Στάλιν, καταλάβαινε ότι αυτό οδηγούσε σε μια τρομακτική ρήξη με τον ίδιο τον γαλλικό λαό και τα αισθήματα που έτρεφαν. Στην Ελλάδα η προσωρινή διοίκηση βρήκε την ευκαιρία και κατήγγειλε το κλιμάκιο της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής, ένα μικρό κλιμάκιο που επιβίωνε, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μου πολλών, επίτηδες. Επιβίωνε, δηλαδή την άφηνε η ασφάλεια και επιβίωνε αυτό που υποτίθεται ότι λειτουργούσε ως ηγεσία του κόμματος. Αυτό το κλιμάκιο λοιπόν η προσωρινή διοίκηση το κατήγγειλε ως χαφιέδικο. Η προσωρινή διοίκηση συνέχισε να υψώνει τη σημαία της αντιφασιστικής πάλης των λαών, ενώ η παλιά Κεντρική Επιτροπή υιοθέτησε τη γραμμή περί ιμπεριαλιστικού πολέμου. Άντε βγάλε τώρα άκρη. Να είσαι εσύ ένα απλό κομματικό μέλος ή φίλος του Κουκουέ και να βγάλεις άκρη. Πότε άλλαξε γραμμή, ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι χαφιές. Ο ένας λέγει χαφιέ τον άλλον. Οι δύο κεντρικές επιτροπές, οι δύο κομματικές γραμμές έσπηραν τέτοια σύγχυση, ώστε δεν υπήρχε τρόπος, ακόμη και ο Ζαχαριάδης ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μέσα από τη φυλακή και απόλυτα δικαιολογημένα, να βρει από τη μία η προσωρινή διοίκηση της ασφάλειας του Τυρίμου, του Μιχαλέα και των υπολείπων, των ασφαλιτών δηλαδή, που είχε τη σωστή γραμμή. Λοιπόν, αν ήταν της ασφάλειας, ενώ οι άλλοι που δεν ήταν της ασφάλειας είχαν τη λάθος γραμμή. Βγάλε άκρη. Λοιπόν, και φαντάσου τα 3/4 των στελεχών σου να βρίσκονται στις φυλακές ή εξορίες. Άκρονα, Πλοία, Κέρκυρα, έτσι, μαζί με τον γραμματέα σου. Ήτανε πλήρης διάλυση. Η μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί πρόσεξε, ένα κίνημα, επαναστατικό κόμμα ή οτιδήποτε, το χτυπάς οργανωτικά, αλλά δεν το διαλύεις. Μπορεί να τσακίσει την οργανωτική συνοχή, αλλά το διαλύει. Στο βαθμό που ξέρει να αναπαράγει τη γραμμή του ως σωστή ή μια γραμμή που το φέρνει κοντά στις πολιτικές εξελίξεις, στην παρέμβασή του μέσα στο λαό. Έστω και αν η παρέμβασή του περιορίζεται. Μιλάμε για παρανομίες κτλ. Τι κάνει, τι γίνεται όμως όταν έχεις διαλυμένη οργάνωση και μπλεγμένη γραμμή.
δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Γι' αυτό και λέω ότι έδωσαν τη χαριστική βουλή σε ένα κόμμα με αυτόν τον τρόπο που ήδη είχε διαβρωθεί από την ασφάλεια του, του καθεστώτος. Κανείς μέσα στο, στο κόμμα δεν γνώριζε τι πραγματικά συμβαίνει. Μυριζόντουσαν, αλλά δεν μπορούσαν να γνωρίζουν. Κάποιες προσπάθειες ανασύνταξης έπεσαν στο κενό, αφού γίνονταν αμέσως γνωστές στην ασφάλεια. Ήταν μία στις δύο περιπτώσεις να πέσει πάνω σε ασφαλίτη. Δεν υπήρχε δηλαδή. Μάλιστα, υπήρχε ένα. Ακόμη και η ίδια κομμουνιστική διεθνής δυσκολευόταν να ξέρει με ποιους είχε να κάνει στην κατάσταση. Μέσα στη τάξη των κομμουνιστών ανατύχθηκε μια τέτοια χαφιεδοβοβία, έτσι, που τελικά παρέλυσε κάθε δραστηριότητα. Πώς είναι δυνατόν αντίο κόμμα σε αυτήν την κατάσταση να θεωρούμε ότι ανασυντάχθηκε εκ του μηδενός μέσα σε ρηπή οφθαλμού και έφτιαξε για το ΕΑΜ? Παιδιά, συνέλθετε. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, την εποχή εκείνη αυτή η εισήγηση εμφανιζόταν και στο, εξής γεγονός. Από τη μια, υπήρχαν κομμουνιστές που ακολουθώντας την αντιφασιστική λογική και τη λογική του παλαϊκού μετόπου επί Σκλάβαινα, του 36, έτρεχαν μόνοι τους να καταταγούν και να πάνε στο αλβανικό, και υπήρχαν όμως και κομμουνιστές που ακολουθώντας τη γραμμή του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου έσκιζαν ή έκαιγαν τα φύλλα πορείας που έπαιρναν για να καταταγούν στο στρατό. Με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να το φεκιστούν ως λιποτάχτες. Είχαμε και τα δύο φαινόμενα. Βεβαίως η δεύτερη πλευρά για το κουκουέ, τουλάχιστον πριν το κουκουέ της Παπαρίγα, ήταν στίγμα. Γι' αυτό και δεν αναφερόταν, παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αγνοί αγωνιστές, που οι οποίοι είχαν πέσει θύματα αυτής της σύγχυσης και διάλυσης που είχε επικρατήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε. Δεν ήταν πράκτος ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά για τους κομμουνιστές που είχαν ζήσει, ή τη γενιά που είχε ζήσει στην εποπία, και το τι είχαν δώσει για την πατρίδα, το γεγονός ότι σκέγανε κάποιοι κομμουνιστές τα χαρτιά τους για να μην καταταγούν ως πράξη επαναστατικής αντίστασης, ήταν στίγμα. Και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν αποκατέστησε ποτέ αυτούς τους διωγμένους κομμουνιστές, οι οποίοι κατέληξαν και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι καλύτεροι βέβαια του καθεστώτος να εκτελεί κομμουνιστές, δηλαδή ήταν οι καλύτεροι τους. Λοιπόν, επομένως ο Κουκουέ δεν ήταν έτοιμο να κάνει αντίσταση. Τι ήταν εκείνο που τόσο, τι ήταν εκείνο δηλαδή που, μάλιστα να το πούμε και διαφορετικά, υπήρχε μεγάλη σύγκρουση και στις τόπους εξορίας. Από τη Φολέγανδρο μέχρι την Κέρκυρα, όπου ήταν τόποι εξορίας ή φυλακές για τους κομμουνιστές, υπήρχε μπλέξιμο. Άλλοι λέγανε εδώ και τώρα να δραπετεύσουμε. Και πολλοί δραπετεύσανε. Κάποιοι δραπετεύσανε ακόμη και την εποχή του Αλβανικού. Ορισμένοι από αυτούς χάθηκαν στο Αλβανικό. Οι περισσότεροι μάλλον από αυτούς χάθηκαν είτε στο Αλβανικό, είτε αποκαλύφθηκαν από την ασφάλεια και χάθηκαν από την ασφάλεια. Κανείς δεν ξέρει. Είναι οι λεγόμενοι, πώς να το πούμε, ακόμη ανώνυμοι ήρωες του κινήματος, δεν τους ξέρει κανείς. Σήμερα δυστυχώς δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή. Δεν έχει δαπανηθεί, δεν έχουν αυτό το μεγάλο δράμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τουλάχιστον όπως διαμορφώθηκε μετά τη μεταπολίτευση. Είναι ότι δεν ιδρύθηκε ένα Ινστιτούτο Ιστορίας, το οποίο είναι ανεξάρτητο του ΚΚΕ, αλλά με χρηματοδότηση από το ΚΚΕ, από τα λεφτά που είχε και από τη δυνατότητα που είχε για χρηματοδότηση, ώστε να παράγουν διδακτορικά και να γίνει σοβαρή ιστορική έρευνα για αυτές τις πτυχές και για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και που δεν ξέρουμε και τώρα ακριβώς τι είχε γίνει σε πάλι τέτοιες περιπτώσεις, γιατί προφανώς δεν βόλευε τα κλισέ της ιστορικής ανάλυσης. Βεβαίως, αν δεν βόλευε τότε, φανταστούμε τι δεν βολεύει σήμερα τους παπαρίγες και τις κουντσούμπες. Και τους κουτσούμπες, συγγνώμη, να μην μπερδεύουμε με την κουτσούμπα από την Ανταρσία. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κιόλας αν έχει και συγγενική σχέση, αλλά δεν είναι καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο σφραγίδα στα χέρια μερικών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής, που είχαν κοπανίσει από τη Φολέγανδρο, από την Ακροναυπλία, από τη Λέρο, από τέτοια. Και είχαν μαζευτεί και όλοι μαζευόντουσαν. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ήξερε ένας τον άλλον. Όταν το Sky από το μεταγωγόν ως Ιάντος, γιατί το μετέφεραν αλλού και μπόρεσε να το... και κατορθώνει και συνδέεται με την Κεντρική Επιτροπή, με το κλιμάκιο της Κεντρικής Επιτροπής, μπαίνει πάρα από το πρώτο πράγμα που κάνανε οι σύντροφοι είναι να ψάξουν με συνδέσμους στους φυλακισμένους να δουν. Ο Σιάντος είχε υπογράψει τίποτα, είχε μπλακεί σε τίποτες ιστορίες, δεν ήξερα. Και είναι λογικό.
να μην ήξερα στις συνθήκες εκείνες. Πάρα πολλές φυλακές και πολλές καθοδηγητικές ομάδες των κομμουνιστών σε φυλακές και σε εξορίες διατύπωσαν ιδιαίτερες αισθάσεις για το Σιάτο, το ρόλο του και την πιθανότητα να είχε εμπλακεί σε δολιοφθορά του κόμματος υπέρ του Μανιαδάκη ή των μυστικών υπηρεσιών των Άγγλων. Αυτό έκανε σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να καθαρίσει η ιστορία και να τον ονομάσουν γενικό γραμματέα του κόμματος. Υπήρχε θέμα τέτοιο. Τι δείχνει αυτό? Δεν είναι το θέμα το ότι ήταν αληθινό. Όχι. Την κατάσταση διάλυσης που υπήρχε. Και πλήρους σύγχυσης. Μάλιστα στην ακροναφλία υπήρχε και κυρίαρχησε η άποψη που λέει εμείς δεν δραπετεύουμε. Διότι το πρόβλημά μας είναι καθότι θα καταρρεύσει το ιστορικό μέτωπο και θα ιτηθεί η δική μας κυβέρνηση κατά τον υπαστατικό διαφετισμό, οι λογικές είναι θα δημιουργηθούν οι υπαστατικές συνθήκες τέτοιες ώστε θα μας βγάλουν από τη φυλακή επισήμως κτλ. Γιατί να ρισκάρουμε εμείς για να δραπετεύσουμε? Μια μεγάλη ηλιθιότητα η οποία ξεκινούσε από τη λογική του ιμπεριαλιστικού πολέμου, με αποτέλεσμα φυσικά πάρα πολλοί από αυτούς τους συντρόφους ήταν να καταλήξουν σε εκτελεστικά αποσπάσματα, είτε στην Ταχάου και τα Auschwitz κτλ. Που τους πήγαν οι Γερμανοί, καθότι οι Ναζί δεν καταλαβαίνανε από συναδελφώσεις. Αυτό ειδικά το ζήτημα ούτε ο Στίνας ούτε κανένας από αυτούς δεν μας τόλισε. Να θες να συναδελφώσεις εσύ άμα ο άλλος δεν, και σηκώνει και ένα όπλο και σου σκοτώνει, τι κάνεις ακριβώς? Εσύ του πετάς λουλουδάκια? Τι του πετάς δηλαδή? Λοιπόν, επικεδίβει, δεν μας τάλησε ο κύριος Στίνας, γι' αυτό και δεν είχε και όλη αυτή τη λογική. Οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία που τα βρήκε χοντρά με την Κομμαντατούρ και τα πήρε χοντρά από την Κομμαντατούρ ενάντια στο κίνημα αντίστασης, και η άλλη μισή που κλείστηκαν στο σπίτι τους, όπως ήταν ο κύριος Στίνας, και πίσω από τα κλειστά μπατζούρια έβριζαν το λαό που έκανε αντίσταση. Μέχρι το θάνατό τους. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι το μόνο που αξίζει τον κόπο είναι να τους φτύνει στον τάφο τους. Δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο ή τι πιο πρόθεση είχαν. Την αγνότερη των προθέσεων να είχαν. Λοιπόν, πάμε ξανά στους διαλυμένους. Γιατί φτιάχτηκε το Σεπτέμβριο του 1941, άργησε? Υπάρχει ο επίσημος μύθος. Περιμέναν εντολή από τη Σοβιετική Ένωση. Ισχύει αυτό? Πότε χτυπήθηκε η Σοβιετική Ένωση? 22 Ιουνίου 1941, όπου οι Γερμανοί επιτίθενται στη Σοβιετική Ένωση και ο Στάλιν επισήμως αλλάζει γραμμή και βγάζει την περίφημη αυτή διαταγή προς το διάγγελμα που καλεί όλους τους κομμουνιστές και πατριώτες να ιδρύσουν παρτιζάνικους στρατούς και τόσο ολόκληρη την Ευρώπη και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εκείνες τις μέρες, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 με 6 μέρες μετά το χτύπημα των Γερμανών στην τότε Σοβιετική Ένωση. Αυτό συμβαίνει? Όχι. Από τον Απρίλιο του 1941, δηλαδή από τις πρώτες μέρες που οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα και καταλαμβάνεται η Ελλάδα επίσημα, οι κομμουνιστές που είχαν σκάσει, παράδειγμα η περίφημη περίπτωση του Πορφυρογέννη. Ο Πορφυρογέννης βρίσκεται στην Κρήτη. Αν θυμάμαι καλά, δεν θέλω να κάνω λάθος, αλλά αν κάνω λάθος, έχουμε εδώ αξιολογότητους να με διορθώσουν. Την κοπανάει από τη Φολέγανδρο. Πάει στην Κρήτη. Εκεί βρίσκει βασιλιά. Βρίσκει Τσουδερό και βρίσκει και όλους τους υπόλοιπους που ήταν υπατμών. Με το υπομάλι στο χρυσό και την κοπανάγανε. Και του λέγανε να συγκροτηθεί επιτόπια, και αυτή ήταν η πρότασή του, να συγκροτηθεί, που δεν ήταν τίποτα φοβερό, ήταν στο πνεύμα του γράμματος του Ζαχαριάδη, του πρώτου γράμματος του Ζαχαριάδη. Τα υπόλοιπα δείχνανε το μπέρδεμα που γινόταν, η σύγχυση, πώς να συμβιβάσει τη μια γραμμή με την άλλη, και έλεγε τις κάλτσες του άνθρωπος. Και φυσικά των ακροναφλιωτών και άλλων που λέγανε ότι αντιβασιστικός ο αγώνας μπροστά, μέσα κτλ. Σε αυτή τη λογική λοιπόν ο Πορφυρογέννης πάει στην Κρήτη, πέρα από το γεγονός ότι κινητοποιεί τις δυνάμεις, δεν υπήρχε λόγος να γινόταν, ήταν από τα χανιώτικα νέα και όλα της εποχής εκείνης, βλέπουμε τις πρώτες προκηρύξεις κομμουνιστών όπως ζητάνε όλος ο λαός μαζί να μην πέσει η Κρήτη με τίποτα και από εκεί να αποτελέσει τη βάση ανακατάληψης της Ελλάδας ή την ηγεσία του αγώνα
για την υπόλοιπη Ελλάδα. Το προτείνει στο βασιλιά, το προτείνει στο Τζούδερο, το γράψανε κανονικά και την κοπανίσανε αυτή. Μάλιστα τους έπιασε καθοδόν στους βουνοκορφές που την κοπανάγανε για να βρεθούν στην νότια πλευρά της Κρήτης και να τους παραλάβουν αγγλικά την τορπιλικά. Την ίδια δουλειά συνεχίζουν στην κυρίως Ελλάδα ο Θανάσης Χατζής και άλλοι, από τα βιβλία τους τα ξέρουμε, που έρχονται με επαφή με τον Καρτάλη, με τον Σοφιανόπουλο, δηλαδή πολιτικούς του βενιζελικού στρατοπέδου, να το πούμε έτσι, και τους έλεγε να οργανώσουμε αντίσταση, να υπάρξει κεντρική οργάνωση συντονισμού της αντίστασης του ελληνικού λαού και να πούμε στους ένστολους, τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων να μην παρατήσουν τα όπλα, να τα κρατήσουν τα όπλα, θα χρειαστούν σιγά σιγά με μια μαζικού τύπου αντίσταση του ελληνικού λαού. Η απάντηση ήταν σε τρελή. Τι λέτε, ιτηθήκαμε, είσαστε μουρλοί. Λοιπόν, οι μουρλοί λοιπόν μείνανε με τους μόνους που συμφωνήσανε. Αν θυμίζει κάτι αυτό, είχαν δύο επιλογές. Ή να πούνε ότι αυτοί που πραγματικά έχουν κύρος και επιρροή στο λαό με πρώτο βασιλιά, την κοπανίσαν από τη χώρα. Οπότε τι κάνουμε εμείς τώρα, μένουμε στη γωνιά μας και προσευχόμαστε πότε θα έρθει η ώρα εκείνη που θα ξεσηκωθεί ο λαός ή τέλος πάντων θα υπάρξει ένα κίνημα τέτοιος ενωμένο. Ή κάνανε το ανάποδο. Εμείς μπροστά και όποιο πάρει ο χάρος. Έτσι φτιάχτηκε το ΕΑΜ. Έτσι φτιάχτηκε το ΕΑΜ. Με ανθρώπους που γνωριζόταν από παλιά. Ελάχιστους. Ελάχιστους. Χωρίς κανένα αντίκρισμα. Βεβαίως, καθώς εκείνη την εποχή ζητιόντουσαν τα πολιτικά ζητήματα, το διατάφτα, το διακύβευμα δηλαδή, το τι θέλουν, τι θέλει το Εθνικό Πληθωριστικό Μέτωπο, η μεγάλη συζήτηση αφορούσε το για ποιο και με ποιο τρόπο, ποιες δυνάμεις είναι επιτρεπτές να μπουν μέσα. Οι κομμουνιστές επιμέναν ότι είναι επιτρεπτές όλες οι δυνάμεις, ότι κανένας μα κανένας δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όλοι όσοι μπορούν να στρατευτούν στις τρεις βασικές αρχές, στα τρία βασικά ζητήματα που βάζει ο ΕΑΜ, το ΕΑΜ τότε. Το πρώτο ήταν να φύγει ο κατακτητής, να νικηθεί και να φύγει ο κατακτητής. Δεύτερον, να αποκατασταθεί η εθνική ανεξαρτησία και η κυριαρχία της χώρας. Και το τρίτο, να υπάρξει ελεύθερη και γνήσια έκφραση του λαού για το πολιτιακό και κοινωνικό του ζήτημα. Τρία ζητήματα έβαζα. Μετά την απελευθέρωση. Τρία. Όποιος συμφωνούσε αυτά είναι μέσα. Ανεξαρτητής οργάνωση κτλ. Και μάλιστα και μετά την ίδρυση του ΕΑΜ 1941 γίνεται επίσημη έκκληση. Ξανά επίσημη έκκληση. Εγγράφος παρακαλώ. Αλλά και απευθείας στο βασιλιά να τεθεί επικεφαλής του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Ο βασιλιάς επικεφαλής του ΕΑΜ. Με πρώτος των κομμουνιστών. Το ξέρουμε. Από όλες τις ιστορίες, καταγραφές, υπάρχει επίσημη πρόσκληση, όπως υπάρχει επίσης και η αρθρογραφία της εποχής από την ΚΟΜΕΠ της εποχής, λαϊκή επιθεώρηση όπως λεγόταν στην αρχή, αλλά και μετέπειτα. Πώς γίνεται όμως ένα διαλυμένο κομμουνιστικό κόμμα χωρίς οργανωτικό σκελετό και τρία ακόμη κόμματα τα οποία δεν τα ξέρουν τη μάνα τους για ορισμένους να είμαστε σίγουροι. Του Τσιρικμού που η μάνα δεν ήξερα. Εγώ αμφιβάλλω αν ήξερε ότι ο γιος είχε φτιάξει την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Πολύ αμφιβάλλω. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν πάρα πολύ μικρά και βεβαίως ήταν οι μόνοι και που συμφώνησαν. Τι θα έπρεπε να γίνει. Φυσικά το ΕΑΜ ήταν ισότιμη οργάνωση. Δηλαδή υπήρχε κεντρική επιτροπή ή οργανωτική επιτροπή στην αρχή, όπου κάθε πολιτική δύναμη που συμμετείχε είχε έναν εκπρόσωπο. Το σημαντικό όμως είναι, και αυτό θα πρέπει να μας απαντήσω γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, είναι τι ήταν εκείνο όμως που έκανε τους κομμουνιστές και τους υπολείπους να κάνουν το ΕΑΜ αυτό που κατέληξε να είναι.
Με τεράστια πανεθνική οργάνωση που ένωνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και που η επιρροή του, αν δεχτούμε ότι ήταν η επιρροή του 1946-31 του Μαΐου του 1946, οι εκλογές που ήταν η αποχή και ενώ είχαν μεσολαβήσει η μαύρη τρομοκρατία, η λευκή τρομοκρατία, συγγνώμη. Η λευκή μαύρη το ίδιο είναι. Λοιπόν, τα Δεκεμβριανά, η συμφωνία της Βάρκησας, ο φοπλισμός, τα κυνηγητά και οι κεφαλοκυνηγοί, οι μαζικές εξοντώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, ερχόμαστε το Μάιο του 1946 με τις περίφημες εκλογές, όπου το ΕΑΜ, λάθος, τρομακτικό λάθος, λέει πάμε σε αποχή. Και εδώ παρεμπιπτόντως η εισήγηση δεν ήταν του Ζαχαριάδη και του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ήταν το Σοφιανόπουλο και, το Σοφιανόπουλο και CIA, Καρτάλη και υπολείπων που συνεργάζονται με το ΕΑΜ. Αυτοί εισηγήθηκαν αποχή, δεν νομίζω ότι το εισηγήθηκαν με κακό σκοπό, αυτή είναι η ιστορία, και βεβαίως με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της εποχής εκείνης, η αποχή ήταν 51% το 1946. Λοιπόν, αυτό έδωσε μια τεράστια δυνατότητα στο εμφυλιακό κράτος να εντοπίσει ποιος έκανε αποχή και να τον έχει είτε υπό αστυνόμευση, παρακολούθηση, είτε υπό κυνηγητό, και αυτό άνοιξε το δρόμο για τον ανοιχτό εμφύλιο. Εντοπίστηκε ο εχθρός και άρχισε το χτύπημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πρέπει να απαντηθεί αυτό. Ποιος το έκανε. Πώς κατόρθωσε. Μπορούμε να πούμε 40.000 προβλήματα ότι υπήρχαν. Ότι κάνανε, ότι ήταν, να το δεχτώ. Εάν δεν απαντήσει όμως κάποιος, πώς γίνεται μια οργάνωση εντελώς ασήμαντη. Εντελώς ασήμαντη. Την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλές άλλες οργανώσεις που είχαν πολύ πιο ισχυρές προσβάσεις και επιρροή. Όπως για παράδειγμα ο ΕΔΕΣ, ο οποίος είχε ιδρυθεί μερικούς μήνες νωρίτερα. Όπως ήταν το ΕΚΑ του Μπακετζή, που τελικά καταλήγει ο Μπακετζής να ενταχθεί στο ΕΑΜ μετά από 2 χρόνια και να είναι και μέλος της κυβέρνησης του Βουνού, όπως λεγόταν η ΠΕΑ. Λοιπόν, αυτές όμως οργανώσεις, επειδή είχαν σχέση με το βενιζελικό στρατόπεδο, είχαν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, τουλάχιστον σε επώνυμα στελέχη της ελληνικής κοινωνίας, και ταυτόχρονα είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες. Γιατί αυτές δεν προχώρησαν ενώ προχώρησε το ΕΑΜ. Γιατί. Αυτό να το κρατήσουμε και πάμε λίγο παρακάτω, να μιλήσουμε στο το τηλέφωνο. Ωραία, έχουμε γραμμή λοιπόν. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας, Γιάννης από Χαλάνδρη. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Καζάκη να, αν γνωρίζει, να πει για την περίπτωση του σημερινού της χώρας της Νοτιού Αμερικής και του Ραφαέλ Κορέα, που έδιωξε το δούνο του και κανένα κανάλι βέβαια δεν το αναφέρει. Εντάξει, σε άλλη εκπομπή θα κάνουμε αναλυτική αναφορά για το ζήτημα του. Α, ωραία. Θα κάνουμε γι' αυτό και το πώς έχει καταλήξει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, φίλε μου, γεια. Λοιπόν, ποια ήταν η ανωτερότητα εκείνης εποχής, των κομμουνιστών της εποχής, των κομμουνιστών εκείνης εποχής, έτσι. Πριν όμως από αυτό, είμαστε στο ερώτημα τι ακριβώς. Ναι, ποιο ήταν εκείνο το πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ήταν ότι οι κομμουνιστές ήταν οι μόνοι ή κυρίως εκείνοι που μπορούσαν να δουλεύουν στις λεγόμενες μαζικές οργανώσεις. Αυτό ήταν το συντριπτικό πλεονέκτημα που είχαν έναντι όλων των υπολείπων. Ξέρανε πώς να δουλεύουν στη γειτονιά, στο χωριό, στο εργοστάσιο, στους χώρους δουλειάς. Ξέρανε πάρα πολύ καλά. Και οι δυνάμεις κατοχής και 4η Αυγούστου έκανε ένα τραγικό στρατηγικό λάθος. Που όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά. Η 4η Αυγούστου συνέτριψε το Κομμουνιστικό Κόμμα και έτσι δεν είχε ανάγκη να πάρει ιδιαίτερα μέτρα ενάντια στα συνδικάτα. Τα συνδικάτα απλά τα φασιστικοποίησε. Τα έκανε μέρος του κορπορατίστικου κράτους, όπως ακριβώς ήταν στη λογική του ιταλικού φασισμού. Έτσι. Κράτησε όλες τις δομές. Και μάλιστα για να φανεί και φιλοεργατικό
το καθεστώς 4 Αυγούστου, αξιοποίησε πλευρές εργατικής νομοθεσίας προς όφελος, όπως ήταν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και όλα αυτά τα πράγματα, για να ενισχύσει το ρόλο των φασιστικών συνδικάτων στον τρόπο ελέγχου της εργατικής τάξης. Αυτό το πράγμα το είχε διδαχτεί ο Μουσολίνη, τα στελέχη, μάλλον, συγγνώμη, της 4ης Αυγούστου του Μεταξά, από τους Ιταλούς φασίστες. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την εποχή είχαν έρθει Ιταλοί φασίστες και ιδεολόγοι των μαύρων συνδικάτων και όλα αυτά τα πράγματα που προσπαθούσαν να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Όμως, ποιο ήταν το πρόβλημα? Αυτό το μηχανισμό, τον κορπορατιστικό μηχανισμό των συνδικάτων, το πήρε στα χέρια του η Κομμαντατούρ, τον παρέδωσε 4 Αυγούστου στις δυνάμεις κατοχής. Οι Γερμανοί, καθότι ήθελαν να κινητοποιήσουν την εργατική τάξη της Ελλάδας, προκειμένου είτε να δουλέψει στα εργοστάσια στην Ελλάδα που ήταν επιταγμένα, όσα από αυτά τα είχαν επιτάξει, είτε να μαζέψουν ένα μεγάλο μέρος εργατικής δύναμης όπου θα πάει στη Γερμανία να δουλέψουν στα πλαίσια της συγκέντρωσης εργατικής δύναμης για την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία, τα συνδικάτα τα ήθελαν. Ήταν ο μοχλός ελέγχου των συνδικάτων. Έτσι, διευκόλυναν ως ένα βαθμό τη συγκρότηση συνδικάτων εκεί που δεν υπήρχαν, όπως το μέσο του επισητισμού, υποδηματοποιών, στα τηλεγράφια τα τρία ΤΑΦ και τα λοιπά, και φυσικά στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί υπήρχαν οι ηγεσίες, οι δοσμένες ηγεσίες από 4 Αυγούστου. Πρόεδρος στην αρχή τους δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψουν, δουλέψανε. Και έτσι το πρώτο πεδίο ανοιχτής δράσης των κομμουνιστών ήταν τα εργατικά συνδικάτα. Να γιατί το εργατικό ΕΑΜ, το εργατικό δηλαδή Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, είχε ιδρυθεί πολύ νωρίτερα από το ΕΑΜ. Και με αυτόν τον τρόπο τι ήταν, συντόνιζε αντί της ΓΕΣΕ, συντόνιζε τη παράνομη δράση όλων εκείνων των αγωνιστών που δεν ήταν μόνο κομμουνιστές, οι οποίοι δρούσαν μέσα στα συνδικάτα. Ήταν σοσιαλιστές, ήταν ακόμη και αναρχικοί που δρούσαν, αν και το αναρχικό κίνημα δεν είχε εξεφτύσει πλέον τελείως, αλλά υπήρχαν που δρούσαν μέσα στα συνδικάτα. Οι κύριες μορφές δράσης ήταν κυρίως στα εργοστασιακά, στο ηματισμού, υποδηματοποιίας και επισητισμού. Ήταν τα μεγάλα μέτωπα που είχε ο πληθυσμός τότε. Εάν εκεί και τα ελέγξεις, τότε ελέγχεις ένα τομέα παραγωγής ή τομείς παραγωγής που σε διευκολύνανε για να αντιμετωπίσεις τις μεγάλες ανάγκες του πληθυσμού μετά. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έξυπνα δρούσαν. Στο εργατικό ΕΑΜ, μέλος του εργατικού ΕΑΜ, ήταν και αυτός που είχε διορίσει 4 Αυγούστου ως πρόεδρος της ΓΕΣΕ, τον Καλομύρη. Ο οποίος Καλομύρης παρέμεινε στην πρώτη φάση τουλάχιστον και επί Κομμαντατούρ πρόεδρος. Και ήταν διπλός πράκτορας, έτσι νόμιζε αυτός. Ποιος εκμεταλλεύτηκε τον καλύτερα τον άλλον, ήταν ένα παιχνίδι. Ποιος εκμεταλλεύεται καλύτερα τον άλλον. Ήταν στο εργατικό ΕΑΜ, συμμετείχε. Και βεβαίως το ποιος εκμεταλλεύτηκε καλύτερα φάνηκε από την πορεία των γεγονότων και την εξέλιξη. Βάσανε πολλούς τέτοιους προκειμένου να έχουν δυνατότητα, να έχουν πρόσβαση σε συνδικάτα κτλ. Αλλά πάρτε υπόψη σας ότι τότε είχαμε μια άλλη κοινωνία, όπου η γειτονιά υπήρχε. Θα είναι πολύ εύκολο η γειτονιά να οργανωθεί, να κάνει συσίτιο, να κάνει επιμελητία η διάδοση των βασικών αναγκών. Το ίδιο οι εργασιακοί χώροι, τα εργοστάσια υπήρχαν. Δεν τα κλείσανε. Υπήρξαν. Και ταυτόχρονα ο μεγάλος ο χώρος του δημόσιου τομέα που ήταν ο δημόσιος υπάλληλος. Τώρα, ο δημόσιος υπάλληλος της εποχής εκείνης δεν είναι ο δημόσιος υπάλληλος ο σημερινός. Ο δημόσιος υπάλληλος εκείνης εποχής πρώτον ήταν καθημαγμένος από κάθε άποψη. Θυμάμαι μια πολύ ωραία επιθεώρηση, αναβίωση επιθεώρησης από τη δεκαετία του 20, όπου το ρόλο του δημόσιου υπαλλήλου την έπαιζε ένας Έλληνας ηθοποιός, ο Φέρμας, δεν ξέρω αν ο Φέρμης ή Φέρμας, ένας λεπτός, λεπτοκαμωμένος κακομύρης στις ελληνικές ταινίες, πρέπει να τον έχουμε με χαρακτηριστική λεπτή φωνή και όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που έχει έτσι πολύ χατζιαβάτικο παρουσιαστικό, εμφανιζόταν επάνω στη σκηνή που ήταν η Ελλάδα κακομούτσουνη και φυσικά φορώντας τα αρχαία της μπαλωμένα ρούχα, όλες τις χλαμίδες και λοιπά,
για τα μεγαλεία της κτλ. Και έλεγε «Εσύ ποιος είσαι» και απαντούσε «Δημό ΙΠΑ». Και γιατί μιλάς με το Δημό ΙΠΑ? Γιατί ο μισθός που μου δίνεται δεν μου φτάνει να πω το σύνολο των λέξεων «δημόσιος υπάλληλος». Είχε μεγάλη κατανάλωση θερμίδων και δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση ήταν. Χτυπημένη, άγρια, αλλά είχε συνείδηση το τι θερμοπύλες φυλάτη. Το σύνολο του δημοσιοπαλληλικού κινήματος εκείνης της εποχής, αλλά και το δημοσιοπαλληλικό, με εξαίρεση βεβαίως αυτούς που υπηρετούσαν την εκάστοτε εξουσία, ήξεραν ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουν, παρά τις ελλείψεις και τη συντριβή του κράτους, τη συνέχεια της διοίκησης. Και εκεί πατήσανε εκείνοι οι υποχθόνιοι τύποι που είχαν οργανώσει το εργατικό ΕΑΜ και φτιάξαν την κεντρική πανυπαλληλική ένωση. Παράνομη. Ένωσε όλα τα νόμιμα σωματεία στο δημοσιοπαλληλικό χώρο. Και έτσι στις 14 Απριλίου 1942 έγινε η πρώτη μεγάλη πανεργατική απεργία στην Ευρώπη ολόκληρη, στην κατεχόμενη Ευρώπη, στην Ελλάδα. Η λεγόμενη πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Η οποία κέρδισε. Τα κέρδισε όλα τα ονόματα. Υπάρχει μάλιστα χαρακτηριστικά ο Φίβος Οικονομίδης, όχι ο Φίβος Οικονομίδης, δεν θυμάμαι ακριβώς που το είχα διαβάσει. Πολύ και το ξέρετε, εμείς σαν φοιτητές, λέει, του Πολυτεχνείου, ήταν φοιτητής του Πολυτεχνείου τότε, ο ίδιος λέει, μας έκανε φοβερή εντύπωση τι επαναστατική δυναμική είχε το σύνθημα του εργατικού ΕΑΜ ή των συνδικάτων που έλεγε 100 δράμια ψωμί, 50 δράμια λάδι. Ήταν το αίτημα, το εργατικό αίτημα, τον πρώτο καιρό της κατοχής. Και λέει, γελάγαμε με τους εργάτες που το γράφανε, γιατί το ψωμί το γράφανε όχι με ψι, αλλά με πι σίγμα. Αλλά είχε τέτοια δυναμική αυτό το πράγμα, που γενός αυτό ήταν το πρωτογενές στοιχείο. Είχες μια οργανωμένη κοινωνία, ακόμη και στο χωριό. Το χωριό ήταν οργανωμένο. Είχε τον παπά και το δάσκαλο, που είχε και φυσικά τις αρχές αναφοράς, έτσι, δηλαδή τον ενωματάρχη και τα λοιπά. Ήταν εύκολο για το ΕΑΜ να οργανωθεί στη βάση που έπαιρνε τον ιερέα, τον έκανε υπεύθυνο της επιμελητίας, άρα δηλαδή το ότι είχε τη δυνατότητα να μοιράζει ή να συγκεντρώνει τα αγαθά που μπορούσαν να περισσέψουν από τους αγρότες, από τους χωρικούς, και το δάσκαλο για τον υπεύθυνο της Επιτροπής του ΕΑΜ που εκλεγόταν από την Γενική Συνέλευση του χωριού. Έτσι λειτουργούσε παντού, γιατί ήταν οργανωμένη ακόμη κοινωνία, έτσι με αυτά τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι που έκανε το ΕΑΜ. Mm-hmm. Και όχι το γεγονός ότι είχε κομματικές οργανώσεις στο ΚΚΕ και ήταν διαθρωμένο στην εντέλεια. Παρεπιπτόντως, έτσι για να... μια και συζητάμε για αυτά και τον τρόπο... που μιλάμε, έτσι θα ήθελα κανένα δύο έτσι αναφορές να κάνω περισσότερο για τις αυταπάτες που είχαμε και όλοι μας. Δεν νομίζω ότι έχει γραφτεί ακόμη η ιστορία. Ο Μανώλης ο Γλέζος, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια συζήτηση, σε ένα πρακτικό συζήτηση στα 1981, το ρώταγε ο ένας καθηγητής, Lars Berzinger, λέγονταν, ότι η αμυντική οργάνωση ήταν χωριστή από την οργάνωση των κομμάτων που πήραν μέρος. Οι κομματικές οργανώσεις ήταν παράλληλες με την οργάνωση του ΕΑΜ και ανεξάρτητες από αυτή. Ο Μανώλης ο Γλέζος, λοιπόν, σε ένα πρακτικό εκείνης συζήτησης, λέγει, κανένα κόμμα μοναχό του δεν ενεργούσε ποτέ στην κατοχή χωριστά για τίποτα. Δηλαδή, η κομματική οργάνωση, μια συνοικία, δεν ενεργούσε ποτέ σαν κουκουέ. Για τίποτα απολύτως, μόνο σαν ΕΑΜ. Τα κόμματα είχαν εσωτερικές λειτουργίες, αλλά ποτέ δεν ενεργούσαν εθνικοαπελευθερωτικά κόμματα χωριστά. Ο Λευτέρης ο Αποστόλου, πάλι σε ανάλογη συζήτηση το 1981, έλεγε: λειτουργούσαν σύγχρονα σαν κόμματα με τις ηγεσίες τους. Το ΚΚΕ με την ηγεσία, το πολιτικό του γραφείο, την κεντρική του επιτροπή κτλ. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα με την ηγεσία, η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας κτλ. Λειτουργούσαν κόμματα, μα φυσικά η δράση τους ήταν μέσα στα πλαίσια της γενικότερης συμφωνίας που είχαν πάρει για την ίδρυση του ΕΑΜ.
Αυτό αργά ή γρήγορα ήρθε σε σύγκρουση. Ήρθε σε σύγκρουση. Γιατί ναι μεν οι οργανώσεις του ΕΑΜ ήταν αυτόνομες, αλλά δεν είχαν εσωτερική πολιτική ζωή. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα με το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ έκανε ένα συνέδριο αμέσως μετά την απελευθέρωση. Δεν έκανε άλλο. Εσωτερική πολιτική ζωή δεν είχε το ΕΑΜ. Η εσωτερική πολιτική ζωή γινόταν, ήταν προϊόν των κομματικών μελών των οργανώσεων που είχαν μέσα. Και παρά το γεγονός ότι τα μέλη του ΕΑΜ, τα πολύ περισσότερα από το άθροισμα των κομματικών μελών, πολύ περισσότερα, ωστόσο δεν ήταν τέτοια η πολιτική ζωή και βεβαίως ως έναν βαθμό δικαιολογόταν από τις συνθήκες του αγώνα. Παρανομία, σε μεγάλο βαθμό ένοπλα, κυνηγητά και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα έλεγχε το ΚΚΕ το ΕΑΜ. Για να δούμε τι απαντάει σε μια συζήτηση με έναν άκλου δημοσιογράφο, ο Σιάντος ο ίδιος. Το Νοέμβριο του 1944 είναι αυτή η συνέντευξη και έλεγε: ερώτηση, το ΚΚΕ ελέγχει στην πραγματικότητα το ΕΑΜ? Απάντηση. Ο ισχυρισμός του ΚΚΕ ελέγχει το ΕΑΜ αποτελεί μια από τις συνηθισμένες συκοφαντίες των πολιτικών αντιπάλων του που προσπαθούν να προκαλέσουν διχασμό και δυσπιστία. Είναι αλήθεια ότι το ΚΚΕ αποτελεί το μεγαλύτερο κόμμα του ΕΑΜ, όπως είναι και η κύρια πολιτική δύναμη της χώρας. Αλλά κανέναν έλεγχο δεν ασκεί. Στο πρόγραμμα του ΕΑΜ, πρόγραμμα που η ορθότητα και η λαϊκότητά του είναι δοκιμασμένα στην πράξη με ματιερούς αγώνες, όλα τα κόμματα που το αποτελούν είναι απολύτως σύμφωνα και συνεργάζονται αδελφικά. Όλα τα κόμματα που μετέχουν στο ΕΑΜ είναι ισότιμα και αντιπροσωπεύουν την κεντρική του επιτροπή με ίσο αριθμό αντιπροσώπων. Το ΕΑΜ είναι ένας παρθενικός μαχητικός συνασπισμός κομμάτων και οργανώσεων. Φυσικά, ο Σιάντος παρέλειψε να αναφέρει ότι η διαφορά σε μέλη μεταξύ του ΚΚΕ και των υπολείπων κομμάτων τεράστια. Παράδειγμα του χάρη, σύμφωνα με στοιχεία που υπήρχαν εκείνη την εποχή, ο αριθμός των οργανωμένων κομμουνιστών στη Θεσσαλία του καλοκαίρι του 1944 ήταν 68.193. Ενώ τα μέλη της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας του Συρβημόκου ήταν 300. Συνολικά, την εποχή της απελευθέρωσης, υπολογίζεται ότι είχε περίπου από 250.000 έως 300.000 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας και όλοι οι υπόλοιποι μαζί περίπου στις 2.500. 2.500 με 5. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. 2.500 με 5. Λοιπόν, βεβαίως, πόσο ήταν τα μέλη. Από πού μπορούμε να συνάγουμε. Το πρώτο είναι από τρεις πηγές. Έτσι, το αποτέλεσμα των εκλογών που οργάνωσε το ΕΑΜ τον Απρίλιο του 1944 για το Εθνικό Συμβούλιο που συνήλεσε χωρίς χάδες. Άκου τρέλα. Κάνε εκλογές με σκατοχή. Αυτό, λιγάκι για να το καταλάβουν ορισμένοι, που θεωρούν ότι είναι επαναστατική πράξη η αποχή. Λοιπόν, και εδώ θα ήθελα λιγάκι έτσι μια παρατήρηση. Εάν το ΕΑΜ αντιμετώπιζε εκλογές που θα τις κάνανε οι δυνάμεις κατοχής για τις δικούς τους λόγους, τι θα έκανε λέτε? Θα απήχε ή θα συμμετείχε? Θα συμμετείχε σαν τρελό, φυσικά με βιτρίνες. Δεν θα μπορούσα να συμμεταχαίρετε τι κάνετε, εγώ είμαι ο αντάρτης που αψηφίζω, όχι. Αλλά θα συμμετείχε. Και ο λόγος που οι δυνάμεις κατοχής δεν κάνανε εκλογές είναι ακριβώς αυτό. Γιατί δεν μπορούσαν να ελέγξουν το αποτέλεσμα. Και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν ένα τέτοιο πολιτικό αποτέλεσμα. Και δεν το κάνανε πουθενά. Εντάξει. Ή μάλλον εκεί που τους έπαιρνε θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν μπόρεσαν να τους κάνουν πουθενά. Γιατί? Γιατί μετά το 42 ειδικά και μετά το ειδικά την ήττα του Στάλιγκραντ το τέλος 43 δεν μπορούσε πουθενά σχεδόν σε καμία κατεχόμενη χώρα να τα βάλουν με τα κινήματα αντίστασης που είχαν γεννηθεί και που αντρωνόντουσαν δραματικά. Πού να πάνε σε εκλογές? Αλλά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υιοθετήσουν την πολιτική του home rule του Βρετανού απεικιοκράτη που ήξερε να πιθαναγκάζει τους αντιπροσώπους, τους λαούς υπό απεικιακή κυριαρχία με τα home rules, δηλαδή δίνοντάς τους τοπικά κοινοβούλια τα οποία βεβαίως συζητούσαν και αποφάσισαν για τα τοπικά υπό την αίρεση του δικαστή και του κυβερνήτη που ήταν Ιγκλέζη. Το πρώτο λοιπόν ήταν
Αυτό. Το δεύτερο ήταν η επίσημη απογραφή των οργανωμένων μελών του ΕΑΜ που έγινε με αναφορές από τις αεαμικές περιοχές στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε την 1η και τη 2 Σεπτέμβρη του 1944. Οι αναφορές και το τρίτο είναι αναφορές των Ελλήνων και ξένων παρατηρητών. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές των συμμάχων αξιωματικών που δουλειά τους ήταν να μεταδίδουν πληροφορίες από την κατεχόμενη Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο οι εκλογές για το Εθνικό Συμβούλιο. Στις εκλογές του Εθνικού, όταν συμμετείχαν περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής και που κρατούσαν τα στοιχεία για την εκλογή για το Εθνικό Συμβούλιο, έτσι, αφορούσε περίπου 1.500.000 οι ψηφίσαντες. Περίπου. Δημήτρη, συγγνώμη, επειδή το νούμερο είναι μεγάλο, είναι διασταυρωμένο αυτό? Ναι, ναι. Το μικρότερο είναι 1.200, το μεγαλύτερο 1.500, υπάρχουν και εκτιμήσεις για παραπάνω. Λοιπόν, στην δυτική πράξη, με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1944, η ΠΕΕ ανακοίνωσε θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση του Βούνου. Η Επιτροπή, πιστεύοντας πως η δύναμή της πηγάζει από το λαό και από το λαό αντλούνται όλες οι εξουσίες, θα συγκαλέσει το πιο σύντομο χρονικό διάστημα Εθνικό Συμβούλιο κτλ. Κτλ. Το ενδιαφέρον είναι σε ποιον ανάθεσαν. Η ηγεσία της μάλλον της ΠΕΕ φυσικά αναγνώριζε δυσκολίες που τα παρουσίασε την ειρήνη για των εκλογών, όχι τόσο στις ελεύθερες περιοχές όπου ήταν ελεύθερη η διαδικασία και μάλιστα πιστοποιημένα ελεύθερη από τους εκπροσώπους των αγγλικών δυνάμεων κατοχής, μάλλον στρατιωτικής αποστολής. Το ξέρουμε από τον Μάγερς, από τον Μακνίλ, από το Woodhouse, το πόσο ελεύθερα ψηφίζανε σε αυτές τις εκλογές, αλλά δεν λέμε για τις ελεύθερες περιοχές, όσο τα τμήματα της χώρας που βρίσκονται ακόμη υπό ξενική κατοχή. Ανέθεσαν στον Κώστα τον Δεσποτόπουλο, τον νομικό σύμβουλο του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, ζει ακόμη ο άνθρωπος, έτσι, τον νομικό σύμβουλο, να συντάξει ένα σχέδιο αποφάσεως για τις εκλογές, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες στην κατεχόμενη Ελλάδα. Στη συζήτηση ουσιαστικά η Ελλάδα του 1944 ήταν δύο χώρες. Οι ελεύθερες περιοχές και η υποκατοχή. Λοιπόν, όταν γίνονται οι ψηφοφόροι, λοιπόν, έπρεπε να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν ναι σε όλα τα ονόματα, κατατριζόντουσαν ψήφος. Στην Αθήνα οι εκλογές έγιναν με η πιο λεπτομερής περιγραφή για την Αθήνα. Έγινε ως εξής. Οι αμικές οργανώσεις διάλεξαν 20 υποψηφίους που τα ονόματά τους τυπώθηκαν σε ψηφοδέλτιο. Τα κριτήρια για την εκλογή των ψηφοφόρων δεν είναι γνωστά. Τότε, όπως γράφει ο Μπαρτζιώτας, σχηματίστηκαν μερικές εκατοντάδες εκλογικές επιτροπές που με τα ψηφοδέλτια στα χέρια τους και με την προστασία του Ελλάς της Αθήνας γύριζαν από σπίτι σε σπίτι, εξηγούσαν με λίγα λόγια το σκοπό των εκλογών, άφηναν τόσα ψηφοδέλτια όσο ο αριθμός των ενηλίκων πάνω από 18 χρονών. Για πρώτη φορά ψήφισαν από 18 χρονών και άνω και οι γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτό στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, απέκτησαν ψήφο οι γυναίκες και όσοι ήταν πάνω από 18 χρονών. Αυτό καταργήθηκε μετά την απελευθέρωση, έτσι. Λοιπόν, ανδρών και γυναικών, και έλεγαν ότι θα γυρίσουν, πάτε τα ρε παιδιά, θα γυρίσουμε ύστερα από 3 μέρες, το πολύ ύστερα από 1 εβδομάδα, για να πάρουν τα ψηφοδελτία. Έπειτα, ειδικό σύντροφο επιτροπή έδινε εξηγήσει για τον τρόπο που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ότι τους δίνεται 1 εβδομάδα αποθεσμία για να σκεφτούν. Οι ψηφοφόροι μπορούσαν να ψηφίσουν ναι σε όλα τα ονόματα. Να ψηφίσουν ναι μόνο σε ορισμένα ονόματα και να προσθέσουν άλλα στο ψηφοδελτίο. Ή να ψηφίσουν όχι σκίζοντας το ψηφοδελτίο. Εκλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο 206 ή 207 εθνοσύμβουλοι, από τους οποίους 22 ήταν μέλη της Βουλής του 1936. Και 22... Μάλλον οι 20 ήταν του κόμματος των Φιλελευθέρων. Έτσι. Για να φανταστεί κανείς ότι εάν μπορούσαν να τα μαγειρέψουν τα στοιχεία, μπορούσαν να τα μαγειρέψουν βεβαίως. Αλλά τότε γιατί να εκλέξουν 20 βουλευτές του κόμματος των Φιλελευθέρων και 2 κομμουνιστές? Γιατί να μην εκλέξουν και τους σκότωσε 2 κομμουνιστές? Μαλάκες ήταν. Άμα θέλανε να τα μαζέψουμε, έτσι. Ήταν 20 βουλευτές του 36 στο κόμμα των Φιλελευθέρων και 2 κομμουνιστές. Του Παλαϊκού Μετόπου σωστότερα, που ήταν συνεργασία κομμουνιστών με Σοσιαλιστικό Κόμμα και τα λοιπά, και Αγροτικό Κόμμα της εποχής εκείνης. Λοιπόν,
Με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έβγαλε ο Σιάντος ως γραμματέας των εσωτερικών την 7η μέρα της Εθνοσυνέλευσης. Λέει, με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, οι μετρημένοι ψήφοι ήταν 1.025.000. Λείπουν τα 4 πέμπτα από τα εκλογικά στοιχεία της Πελοποννήσου, τα περισσότερα στοιχεία της Μακεδονίας, αρκετά στοιχεία, αυτό είναι η επίσημη έκταση που έδωσε από ο Υπουργός Εσωτερικών της εποχής. Από τη Θεσσαλία, την Αττικοβιωτία και την Ήπειρο, κατά τις βεβαιώσεις των Εθνοσυμβούλων, το λιγότερο ψήφισαν 1,5 εκατομμύριο έως 1.800.000, χωρίς να λογαριάζουμε την Κρήτη και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάρτε υπόψη σας ότι στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1936 και προηγούμενα ψήφισαν γύρω από το εκατομμύριο. Οι εκλογές μας είναι μαχητικό δημοψήφισμα εθνικής ενότητας, ένας συναγερμός αγώνα για την εθνική απελευθέρωση και τη λαοκρατία. Είναι απόσπασμα από την εισήγηση του Υπουργού. Άρα λοιπόν ένα ενδεικτικό νούμερο ήταν αυτό, έτσι. 1.000.000 ψήφισαν στις εκλογές του. Και εκεί ψήφισαν από 1,5 μέχρι 1.800. Υπάρχουν πιο αναλυτικά στοιχεία τέλος πάντων που τελικά αναγάγουν τα στοιχεία αυτά ήταν που έγιναν αργότερα, τον Αύγουστο 44, που ήταν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα τα μέλη του ΕΑΜ. Έτσι, πόσο φτάσανε σύμφωνα λοιπόν με τις εκθέσεις που έθεσαν να στέλναν οι ίδιοι οι Εγγλέζοι. Το καλοκαίρι του 43. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί σε δύο διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι έκθεση Βρετανικής Αποστολής. Την κατεχόμενη και τη μη κατεχόμενη. Στην κατεχόμενη Ελλάδα οι συνθήκες ζωής αλλάζουν ανάλογα με το ποια από τις δυνάμεις, Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, έχει την κατοχή. Η μη κατεχόμενη Ελλάδα σήμερα είναι απαλλαγμένη από την παρέμβαση του Άξονος όσο είναι και η Αγγλία. Παρόλο που σήμερα. Πρόσεξε, όπως ήταν η Αγγλία ελεύθερη, ήταν κατά τη Βρετανική Αποστολή. Το 43, καλοκαίρι του 43. Παρόλο που τα σύνορα μεταξύ των δύο περιοχών κυμαίνονται αναλόγως με τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η κεντρική βορεινή σπονδυλική στήλη της Πίνδου αποτελεί ένα σύνολο που είναι απίθανο ότι θα μπορέσουν οι σημερινές δυνάμεις του Άξονος στην Ελλάδα να διασπάσουν ή να κατέχουν μόνιμα. Άρα υπήρχε ένας. Που προσδιορίζω. Πόσοι ήταν λοιπόν σύμφωνα με την αφήγηση του Κώστα του Δεσποτόπουλου, νομικού συμβούλου που είπαμε και προηγουμένως, που ζει ακόμη. Στο 1944 έχουμε ταξικό χώρισμα. Βεβαίως το ΕΑΜ παραμένει πλειοψηφία, αλλά από την άλλη πλευρά η αντίδραση έχει συνειδητοποιηθεί και ενθαρρύνεται από τους Άγγλους. Έτσι δημιουργεί το σχίσμα μέσα στον ελληνικό λαό. Ήταν πλέον η προετοιμασία του εμφυλίου. Όταν βρέθηκα σε αυτή την ατμόσφαιρα στην Αθήνα, η οποία ήταν διαφορετική από την ατμόσφαιρα που είχα ζήσει στα βουνά, επήγα και ζήτησα ακρόαση από τον οργανωτικό γραμματέα του ΚΚΕ, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, και του είπα: «Εσείς είστε ο οργανωτικός γραμματέας. Θα είστε σε θέση να έχετε τις καλύτερες πληροφορίες. Πέστε μου, πόσα είναι τα μέλη τα οποία έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή, διότι εγώ, εδώ που ήλθα στην Αθήνα, δεν βλέπω το πνεύμα που επικρατούσε πάνω στα βουνά. Βλέπω μια διαφορά». «Όχι», μου λέγει, «πλανιέσαι». Και μου βγάζει και κάτι χαρτιά, αναφορές φαίνεται, από τους γραμματείς όλης Ελλάδας. Και βγάζει τα χαρτιά του και μου λέγει: «Κώστα, τα χαρτιά λένε ότι έχουμε οπαδούς 1,5 περίπου εκατομμύριο. Πες», μου λέγει, «ότι είναι υπερβολή». «Μα πόσο να βάλω στην υπερβολή? Να τη βάλω πόσο θέλεις? 50%. Άμα τη βάλω 50% είναι 750 με 800 χιλιάδες. Αυτή είναι σταθερά και οργανωμένα δική μας». Οι Βρετανικές εκτιμήσεις. ΣΟΕ, έτσι, στρατιωτική αποστολή. Βρετανικές εκτιμήσεις. ΕΑΜ Ελλάς, καλοκαίρι του 43. Το ΕΑΜ είναι η πιο μεγάλη και πιο δυνατή οργάνωση στην Ελλάδα σήμερα. Κυριαρχεί σχεδόν εντελώς στην ελεύθερη Ελλάδα. Ξεκινώντας σαν λαϊκό μέτωπο κάτω από την κυδαιμονία του μικρού αλλά και καλά οργανωμένου Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι η φαντασίωση που λέγαμε. Έχει εξελιχθεί σε εθνικό κίνημα που καλύπτει όλες τις μορφές του αγώνα εναντίον του Άξονος. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το λαοφιλές του ΕΑΜ. Οι ΕΑΜικοί αρχηγοί επιμένουν ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε ένα χωριό να είναι μέλη, αλλά δεν φαίνεται πως υπάρχει μια λίστα των μελών και όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί από το ΕΑΜ, αλλά όχι από τον Ελλάς. Θα έλεγα 15 με 20% του ΕΑΜ είναι κομμουνιστές.
και ότι παραπάνω από 50% είναι πρόθυμα μέλη. Οι υπόλοιποι παραμένουν στο κίνημα λόγω τρομοκρατίας ή επειδή δεν υπάρχει άλλη οργάνωση. Αυτή είναι οι βρετανικές εκτιμήσεις. Μερικές μήνες μετά, δεύτερη εκτίμηση. Δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι η προπαγάνδα αυτή έχει πετύχει ανάμεσα στους ευπίστους χωρικούς. Πίσω από το πρόγραμμα του ΕΑΜ, η προπαγάνδα η αντιεαμική. Στέκεται μεγάλη μάζα της κοινής γνώμης. Ο κόσμος δίνει την υποστήριξή του λόγω της αποτελεσματικής προπαγάνδας και επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Το φθινόπωρο του 1943, όταν ξέσπασε ανοιχτός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Ελλάς και Εδές, ο αρχηγός της Βρετανικής Αποστολής, συνταγματάρης Woodhouse, έγραψε μια έκθεση του με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου ότι ήταν φανερό πια πως το ΚΚΕ είχε την κυριαρχούσα πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, ενώ η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Ελλάς δεν ανήκουν στο ΚΚΕ ούτε το συμπαθούν. Συνέχιζε το Woodhouse. Επίσης πιστεύω, αλλά δεν είμαι σε θέση να το αποδείξω, ότι το συνόλο των μελών ΕΑΜ Ελλάς είναι λιγότερο από το 1 τέταρτο του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Το 1 τέταρτο. Υπάρχουν όμως πολλοί που δεν είναι σταθερά μέλη καμίας οργάνωσης και πηγαίνουν όπου φυσάει ο αέρας. Το 1938 ο πληθυσμός Ελλάδας υπολογιζόταν σε 7.108.114, έτσι. 1 τέταρτο το 1943 θα ήταν περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Φυσικά ο Woodhouse δεν προσπάθησε να δώσει ένα συγκεκριμένο νούμερο, παρά μάλλον μια γενική εκτίμηση. Την άνοιξη του καλοκαίρι του 1944 οι Άγγλοι προετοίμαζαν τη στρατιωτική τους επέμβαση στην Ελλάδα. Εφόσον το ΕΑΜ θεωρήθηκε σαν τον κύριο εμπόδιο για την πολιτική εξέλιξη που προτιμούσαν οι Άγγλοι, μια αντικειμενική εκτίμηση αμυντικής δύναμης ήταν απαραίτητη. Είναι παράξενο ότι ο ταξίαρχος Μπάρκερ Μπένφιλντ, τότε αρχηγός των Άγγλων αξιωματικών στην Ελλάδα, έγραψε το Μάιο του 1944. Σήμερα οι οπαδοί του ΕΑΜ υπολογίζονται ότι είναι περίπου σε 200.000 σε ένα πληθυσμό 8 εκατομμυρίων. Στην πλειοψηφία τους καθόλου δεν είναι φανατικοί υποστηρικτές του κινήματος. Θα πίστευε κανείς ίσως το νούμερο, ότι το νούμερο 200.000 είναι λάθος και θα έπρεπε να λέει 2 εκατομμύρια. Όμως μια άλλη βρετανική έκθεση με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 1944 έχει την εξής εκτίμηση. Η ένοπλη δύναμη του ΕΑΜ Ελλάς πιθανώς είναι ανάμεσα στους 30.000 και 70.000 με καλή στρατιωτική εξάσκηση. Οι συμπαθούντες μπορεί να είναι ανάμεσα στους 300.000 και 400.000 ιδιαίτερα στην περιοχή Αθήνας Πειραιά, όπου είναι καλά οργανωμένοι με το σύστημα των κομμουνιστικών πυρήνων. Γιατί άλλαξε τόσο πολύ η επίσημη εκτίμηση των Άγγλων? Σύμφωνα με μια αμερικανική εκτίμηση εποχής, οι Άγγλοι υποτίμησαν τη δύναμη του ΕΑΜ, γι' αυτό και την πάτησαν όταν βρέθηκαν στην Ελλάδα, το λέει ο Κανελόπουλος στο ημερολόγιο του, που καταγράφει το πότε έφτασε στην Καλαμάτα και πώς έβρισκε παντού εαμικές δυνάμεις και ελασίτικες που δεν τον είχαν ενημερώσει γι' αυτό, και γι' αυτό ήταν η έκκληση του Γεώργιου Παπανδρέου ότι επιγόντως χρειάζεται, ότι μια ταξιαρχία που του είχαν τάξει δεν επαρκούσε, χρειαζόταν μεγάλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τον νέα. Το τελευταίο καιρό λάβαμε αναφορές, έλεγε η αμερικανική εκτίμηση, όπου λένε ότι ο πληθυσμός μισεί το ΕΑΜ και στρέφεται εναντίον του και ότι η μόνη αληθινή πηγή δύναμης για το ΕΑΜ είναι ο Ελλάς. Τέτοιες αναφορές έχουμε λάβει συχνά στο παρελθόν, ιδιαίτερα από βρετανικές πηγές, αλλά τα γεγονότα δεν έχουν επιβεβαιώσει την υπόθεση αυτή. Οι πηγές ήταν κατά κύριο λόγο οι πολιτικοί που ήταν μαζί με την εξόριστη κυβέρνηση και που σύμφωνα με το Woodhouse προετοίμαζαν τον εμφύλιο πριν οι Βρετανοί συλλάβουν την ανάγκη να χτυπήσουν το ΕΑΜ. Ήθελαν τον πόλεμο, ήθελαν τη σφαγή οι Έλληνες πολιτικοί και μάλιστα εξέχουσα φυσιογνωμία ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αναλύεται στο μήλον της έρηδος του Woodhouse. Επομένως, πίσω από όλα αυτά τα λίγα στοιχεία αυτά που αναφέραμε, είναι το εξής. Πώς γίνεται μια οργάνωση από κόμματα τα οποία είναι αναποκόμματα να φτάσει σε μια δύναμη του 1,5 ή 2 εκατομμυρίων, εκ των οποίων οι 50% ήταν συνειδητοί, όπως τουλάχιστον εκτιμούσαν εκείνη την εποχή? Ποια άλλη κοινωνικοπολιτική οργάνωση στην ελληνική ιστορία έφτασε σε τέτοια επίπεδα οργάνωσης και εκπροσώπησης με ανθρώπους από όλο το πολιτικό στρώμα?
από όλα τα πολιτικά και κοινωνικά στρώματα της Ελλάδας. Και πάντα ήταν μέσα. Από βασιλόφρονες μέχρι κομμουνιστές που λέμε. Βεβαίως το γιατί ιτήθηκε έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς η αντίληψη για το κόμμα που υπήρχε εκείνη την εποχή υπερτερούσε της αντίληψης της λαϊκής ενότητας και της εθνικής ενότητας. Γι' αυτό πήγε σε Ελλάδα. Ή αν θέλουμε, η ηγεσία του κομμουνισμού Ελλάδας, που ήταν η κυρίαρχη η πολιτική δύναμη στο ΕΑΜ, θεωρούσε ότι το ΕΑΜ δεν ήταν παρά το εισιτήριό της για να αποτελέσει για την μετεξέλιξη σε νόμιμη πολιτική δύναμη στη μετά την απελευθέρωση περίοδο. Γι' αυτό και δεν έθεσε ως βασική προϋπόθεση την υλοποίηση των παραμέτρων που είχε το ιδρυτικό του ΕΑΜ, παρά μόνο σε συνεργασία με αυτούς ποιους, με αυτούς που δεν συμμετείχαν καθόλου στην αντίσταση. Εκεί ήταν το τραγικό. Και αυτό δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι το ΚΚΕ ήθελε να πάρει την εξουσία, ακριβώς ήταν από εδώ. Είναι ότι το ΚΚΕ πίστευε, όπως και ο Κουτσούμπα σήμερα, ότι επειδή είναι ταξικό κόμμα, δεν ήρθε η ώρα του ακόμη να πάρει την εξουσία. Έπρεπε να μπει ταξικά το θέμα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε τεθεί ταξικά και είχε λυθεί ταξικά το εθνικό ζήτημα. Και επειδή ακριβώς είχε λυθεί ταξικά το εθνικό ζήτημα, γιατί ποιες τάξεις ήταν κυρίαρχες, η εργατική τάξη και η διανόηση. Αυτοί συγκρότησαν το ΕΑΜ κατά κύριο λόγο και παρέσυναν βεβαίως μεσαία στρώματα και κυρίως αγροτιά. Και επειδή είχε λυθεί ταξικά το εθνικό ζήτημα, δεν έμπαινε καν θέμα παρά μόνο ομαλών πολιτικών εξελίξεων για τη χώρα. Από την άλλη, δεν ήταν στο επίπεδο εκείνο να αντιμετωπίσουν μια γεωστρατηγική απειλή το επίπεδο της Βρετανίας. Με ποιες πλάτες. Οι Σοβιετικοί τα είχαν πουλήσει όλα. Ο Στάλιν δηλαδή της εποχής εκείνης. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα που μας οδήγησαν στον εμφύλιο. Και ενώ στην απελευθέρωση, την ημέρα της απελευθέρωσης κυμάτιζαν οι σημαίες των συμμάχων μαζί με τα αμυκά σύμβολα, την επόμενη μέρα για πρώτη φορά άρχισαν να βγαίνουν τα κομματικά σύμβολα. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν κομματικά σύμβολα. Κάτι που ξένησε πάρα πολλούς την εποχή εκείνη και πολύ κόσμο στο ΕΑΜ μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση για να οδηγηθούμε στον εμφύλιο, στη διάσπαση δηλαδή του ίδιου του και του ΕΑΜ κινήματος και να πάμε μετά στον εμφύλιο. Αλλά αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Τι θέλω να πω. Το ΕΑΜ είναι η κατάκτηση του ελληνικού λαού. Ιστορική κατάκτηση του ελληνικού λαού, όπως ήταν και η Φιλική Εταιρεία. Ήταν η κορύφωση της μάχης ενός ολόκληρου λαού να βρει εθνική ολοκλήρωση. Η εθνική ολοκλήρωση δεν έρχεται με λυτρωτικά προτάγματα, αλλά έρχεται όταν ο λαός ασκεί κυριαρχία στον τόπο του. Ή έστω προσπαθεί να ασκήσει. Με αυτόν τον τρόπο βρήκε ή βρέθηκε να ολοκληρώνει την εθνική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο το ότι μεγαλούργησε σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο τέχνης, σε επίπεδο οργάνωσης. Ο ίδιος ο Woodhouse λέει ότι η καθυστέρηση του ενός και πλέον αιώνα που είχε δεχτεί η ελληνική ύπαιθρος ξεπεράστηκε στα 3 χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας. Ο Woodhouse, το Μήλο Τσέρετος, λέει. Τηλεπικοινωνίες, οργανωμένα σχολεία, ο αναλφαβητισμός τυπήθηκε, υπήρξαν για πρώτη φορά υγειονομικές υπηρεσίες παντού, με ένα τέτοιο πράγμα, μια αναγέννηση της υπαίθρου και τον, η οποία δεν είχε γίνει ποτέ από την εποχή της Παλιγενεσίας. Όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να συντριβούν. Γιατί έπρεπε να συντριβούν? Για να αναλάβουν αυτοί που είχαν και τα ενία πριν. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει παρά μόνο με αίμα. Και βεβαίως αξιοποιώντας και τις τραγικές ελλείψεις της πολιτικής ηγεσίας εκείνης εποχής. Με λίγα λόγια, κατά τη γνώμη μου το ΕΑΜ δημιουργήθηκε γιατί δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο για τους κομμουνιστές. Δηλαδή οι κομμουνιστές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διοργανωθούν οι ίδιοι. Τελείως ανοργάνωτοι. Πότε έχεις καλύτερη δυνατότητα να εντοπίσεις έναν χαφιέ? Όταν το βάζεις στην οργάνωσή σου ή όταν είσαι σε μια κοινή μητοπική οργάνωση και δρουν όλοι μέσα εκεί. Οπότε εντοπίζεται το πιο εύκολα κάποιος και δεν σε συντρίβει εσένα, που την οργάνωσή σου, να το πούμε έτσι. Αυτό παρακίνησε περισσότερο, σύν την αντίληψη, τη σωστή αντίληψη, ότι προέχει η εθνική απελευθέρωση.
έναντι όλων των υπολείπων. Μα η εθνική απελευθέρωση ήταν ο βασικός μοχλός ή αν θέλετε η βασική ατμομηχανή πάνω στην οποία τι κάνανε. Μπορούσαν να λυθούν όλα τα υπόλοιπα εθνικά και δημοκρατικά αιτήματα του λαού που αν θέλετε είχαν μείνει άλυτα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Να γιατί απάντησε με εμφύλιο πόλεμο η βασική προστάτητα δύναμη της εποχής εκείνης της Ελλάδας, η Βρετανία, με όλο αυτό το συρφετό της πολιτικής τάξης που ενώ πέθανε προσπαθούσε να πάρει μαζί της τη ζωντάνια ενός λαού που ήταν άλλος λαός από αυτόν που μπήκε στον πόλεμο. Εθιτενής, όπως λέει ο Θεοτοκάτος, ο συγγραφέας, λέει άλλος λαός, λέει αυτός, δεν έχει μάθει να σκύβει. Δεν είναι, λέει, αυτός που με σκυμμένο το κεφάλι μυρολογούσε την τύχη του. Έστω και αν ήταν ο ίδιος λαός με την έννοια της φυσιολογικής παρουσίας. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα συνέβη και αυτό είναι κατάκτηση. Και θα πρέπει να είναι εθνική εορτή αυτό το πράγμα. Όπως ήταν, όπως θα πρέπει να ήταν, όπως είναι και η Παλιγενεσία, εθνική γιορτή. Και στο κάτω γράφει ο συγγραφής, η πρώτη πράξη μαζικής εκδήλωσης, αντίστασης του ΕΑΜ και που εκεί φάνηκε η ανωτερότητά του. Πότε ήταν, 28 Οκτωβρίου 1941. Εκεί, μαζί με άλλες πατριωτικές οργανώσεις που όμως αφομοιώθηκαν από το ΕΑΜ πολύ γρήγορα ή έμειναν στο περιθώριο και συνδέθηκαν όσες από αυτές τις οργανώσεις κράτησαν το ιδεολογικό πάνω από το πατριωτικό. Εμείς είμαστε βενιζελικοί, οι δεξιοί και εσάς τα αριστεροί και όλα αυτά τα πράγματα και συνδέθηκαν ή οδηγήθηκαν στην αγκαλιά της Κομμαντατούρ με αυτή τη λογική. Τι κάνανε, παραμονές δύο μέρες πριν πάνω στον Ημιτό, δύο μέρες πριν, για να γίνει γνωστή μια άγνωστη οργάνωση εκείνη την εποχή, το ΕΑΜ σχηματίστηκε με λαμπιόνια, μια φωτεινή τεράστια επιγραφή πάνω στον Ημιτό, δύο μέρες πριν τη γιορτή της 28 Οκτωβρίου. Το πώς το κάνανε, πώς το φωτίσανε, μια είναι μεγάλη ιστορία και δεν έχει νόημα να την πούμε τώρα. Ταυτόχρονα 28 Οκτωβρίου με πρώτους τους αναπήρους του Αλβανικού, που ήταν και οι πρώτοι που εντάχθηκαν στο ΕΑΜ, στρατιωτική ΕΑΜ, και κατέβηκαν από τα νοσοκομεία τότε που ήταν και αρκετοί, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν από οβίδες ή τις μάχες, αλλά από τα κρυοπαγήματα τους κόβαν τα πόδια, καθότι είχαν, ξέρετε, τα εφόδια ήταν άπλετα, δηλαδή δεν είχε φροντίσει ο Μεταξάς για αυτά και το καθεστώς 4 Αυγούστου. Ήταν οι πρώτοι που κατέβηκαν σε αυτή τη διαδήλωση. Οι πρώτοι. Και την κάνανε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και βεβαίως το κάνανε παντού. 28 Οκτωβρίου οφείλεται σε αυτήν. Το γεγονός ότι έχουμε την 28 Οκτωβρίου εμείς ως εθνική επέτειο οφείλεται σε αυτή τη δράση αντίστασης. Είναι προϊόν της εθνικής αντίστασης. Είναι πράξη εθνικής αντίστασης του ελληνικού λαού. Δεν θα υπήρχε ως εθνική επέτειος. Γιατί τη γιόρταζαν και επέμεναν να τη γιορτάζουν μέχρι και μετά την απελευθέρωση. Μετά την απελευθέρωση το ίδιο το ΕΑΜ τη γιόρταζε. Δεν τη γιόρταζε η επίσημη κυβέρνηση. Γιόρταζε μόνο το τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση. Όχι όμως την έναρξη του πολέμου, την 28 Οκτωβρίου. Ποιος την ανέδειξε, ακριβώς την εθνική αντίσταση, ακριβώς δηλώνοντας ότι η εποποιία του Αλβανικού δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρώτη φάση της εποποιίας της εθνικής αντίστασης. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να αυτά τα πράγματα να είναι στοιχεία δικά μας. Είναι στοιχεία που αφορούν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα πολιτικής παράταξης. Για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν έχει καμία σημασία, γι' αυτό και έχει φοβερές ιστορίες για τον τρόπο που πραγματικά ξαναγράφτηκε η ιστορία της Παλιγενεσίας μέσα από τον αγώνα της εθνικής αντίστασης και πώς ξανααναπτερώθηκε πίσω από την πατριδοκαπηλεία και όλο αυτό το φολκλόρ, το άσχημο του τέταρτου πολιτισμού, της 4ης Αυγούστου, μάλλον του τρίτου πολιτισμού και όλο αυτό το αηδίας και πώς αναγεννήθηκε η έννοια της πατρίδας που είχε σφιχταγκαλιάσει το φασιστικό καθεστώς πάνω στα βουνά και μέσα στις πόλεις, μέσα από τις γραμμές της αντίστασης. Και ποιοι είμαστε εμείς που σήμερα τη θεωρούμε προϊόν ή συνέχεια του εμφυλίου ή πρώτη βάση του εμφυλίου. Έτσι την αντιλαμβανόταν ο εχθρός. Από πού και όπου και ως πού εμείς θα ενδώσουμε στον δοσυλλογισμό. Μόνο οι δοσύλλογοι τη θεωρούσαν στοιχείο εμφυλίου.
Γι' αυτό και χτυπήθηκε, λιδωρήθηκε, επί δεκαετίες δεν αναγνωριζόταν και όταν αναγνωρίστηκε γελιοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα να είναι εκδηλώσεις μνήμης folklore για το κουκουέ ή για διάφορες άλλες οργανώσεις που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εκμεταλλεύονται τη μνήμη και την παρουσία όσο επιβιώνουν ακόμη και δεν καταλαβαίνουν τι πουλημένα τομάρια είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τη δική τους ζωή, το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων που δόθηκε για την πατρίδα, ρε διάολε. Έτσι. Και κοίταξε το πόσο φυσιολογικό γινόταν. Δεν είσαι ο κομμουνιστής για να γίνεις πατριώτης, αλλά πόσο πατριώτης γινόταν ο κομμουνιστής ή μπορούσε να γίνει κάτι άλλο για την κοινωνία. Αυτό είναι το φυσιολογική δραστηριότητα. Αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη κατά τη γνώμη μου. Το αν δεν γινόταν δεν ήταν και υποχρεωτικό, εδώ που τα λέμε. Αλλά αυτοί που γινόταν τα 250-300 χιλιάδες μέλη του ΚΚΕ στην απελευθέρωση, τι ήταν πριν? Από την αιώνη είχαν εξεπηδήσει και από την φασιστική επιρροή του καθεστώτος 4 Αυγούστου. Οι βασιλόφωνες Βενιζελικοί. Αυτοί γινόντουσαν. Γιατί γινόντουσαν? Γιατί δείχναν ή μάλλον πιστεύανε το πόσο πατριώτες ήταν αυτοί που μπαίνανε πρώτοι στον αγώνα. Του πόσο δίνανε αίμα. Και τι σχέση μπορεί να έχουν αυτοί με το σημερινό κατακάθι της ιστορίας? Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτή την αριστερά σήμερα? Και γιατί πρέπει να δικαιολογούμε τους δοσύλλογους που μας λένε να ξεχάσουμε τη μνήμη μας? Αυτό είναι αφορά, είναι ιστορική μνήμη για όλους μας. Και πολύ περισσότερο να μην μας ξαναοδηγήσουν στο να την ξεχάσουμε ή να την ποτίσουμε με αίμα. Όπως τα κόμματα του εμφυλίου που επιβιώνουν ακόμη στην Ελληνική Βουλή μόνο και μόνο για να μας διχάζουν. Τις μέρες της ίδρυσης του ΕΑΜ και ενώ κάνει το ΚΚΕ βεγγέρες υπέρ του εμφυλίου, με αφορμή το ΕΑΜ υπέρ του εμφυλίου κάνει βεγγέρες, την ίδια στιγμή η Χρυσή Αυγή πηγαίνει στο μνημείο της Χούντας, παρακαλώ, για να δοξάσει το Μελιγαλά, τη σφαγή στο Μελιγαλά. Το αν και τι ήταν στο Μελιγαλά, μια μεγάλη συζήτηση την κάνουμε κάποτε, ξεφύγει από αυτήν την ιστορία, αλλά αν είναι δυνατόν, ρε διάολε, που το έφτιαξε η Χούντα, παρακαλώ, και τα μνημεία και τους δίθεν τάφους και όλα αυτά τα πράγματα της Χούντας. Δεν τόλμησε να φτιάξει καμία εμφυλιακή κυβέρνηση, ούτε με τη φυλιακή κυβέρνηση. Τα φτιάξε όλα η Χούντα. Και η μεταπολίτευση, δείτε τι ωραία, ομαλά βγήκαμε από τη Χούντα, τα διατήρησε πλήρως. Για να μπορούμε σήμερα να ξαναλέμε ότι πώς χωρίζουμε. Εσείς ο βουδιστής, εγώ είμαι ορθόδοξος. Εσείς αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Και άρα γιατί να μην σκοτωθούμε αντί να υπερασπιστούμε την πατρίδα και τα αυτονόητα? Γι' αυτό έχει αξίζει τον κόπο να ψάχνομαστε και μπορούμε να λέμε 40.000 πράγματα για το τι έγινε ή δεν έγινε, τα λάθη ή και τις σφαγές και τα εγκλήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να ας απαντήσει κάποιος πότε ξανά στην ιστορία ενός τόπου μπόρεσε μια τέτοια εθνικοπλευθερωτική οργάνωση να αποκτήσει τέτοιο κύρος και τέτοια δύναμη μέσα στο λαό. Και μη μου πει κανένας για τους τζιχαδιστές, όπως μου απάντησε ένας χρυσαυγίτης ηλίθιος. Έλεος. Έλεος. Μάλιστα. Λοιπόν, ας απαντήσει κάποιος πώς μπόρεσε. Και όποιος πιστεύει ότι πίσω από αυτά ήταν μια σκοτεινή συνωμοσία κάποιων, ξέρω εγώ, ακρίδων, πώς το λένε, ή κόκκινων κατσαρίδων, θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Γιατί στην ιστορία άλλες βίαιες οργανώσεις με εκβιασμό και συνωμοσία δεν απέκτησαν αυτό το κύρος και αυτή τη μεγάλη, πραγματικά μεγάλη εθελοντική συμμετοχή που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε το μέγεθος και την έκταση που πιθανόταν είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα δακτορικά τώρα που βγαίνουν, λίγα από αυτά είναι αξιόλογα, αλλά αυτά που είναι αξιόλογα πραγματικά δείχνουν μια έκταση η οποία είναι εντυπωσιακή. Γι' αυτό και χρειάστηκαν 3 δεκαετίες σφαγών μετά τον εμφύλιο. 50, 60, 70 ουσιαστικά. Σφαγές, εκτελεστικά αποσπάσματα, εκτοπίσεις, τόποι ανανύψεως. Σε ποιο λαό διάρκεσε τέτοια περίοδος ολόκληρη? Πείτε μου, ρε παιδιά, σε ποια χώρα?
για να σβήσει το μίασμα. Παρά το γεγονός ότι είχε ντυθεί με τους χειρότερους δυνατούς όρους και μια πολιτική ηγεσία που είναι τουλάχιστον ανάξια για να είναι επικεφαλής. Και το γεγονός ότι ήταν ανάξια να είναι επικεφαλής, γιατί σήμερα δεν είναι πράκτορες οι άνθρωποι, αλλά είναι ανάξια, φάνηκε από το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν κατόρθωσε ούτε μία φορά στην ιστορία του από τότε να ξαναποκτήσει την έγκλη και τη μεγάλη λαϊκή απήχηση που είχε τότε. Δεν κατάλαβε τι είχε φτιάξει. Τι είχε φτιάξει, αν θεωρήσουμε ότι το είχε φτιάξει το ίδιο. Γιατί αν το είχε φτιάξει το κουκουέ, τότε γιατί δεν απαντάτε ρε αδέρφια, γιατί δεν το ξανάφτιαξε. Γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να ξανά να το φτιάξει. Ή μήπως είχαν πονηρέψει άλλοι. Ή μήπως δεν περνάγαμε αντίστοιχες καταστάσεις. Γιατί δεν ξαναφτιάχτηκε. Γιατί δεν ξαναφτιάχτηκε μες στη Χούντα. Γιατί δεν ξαναφτιάχτηκε ποτέ. Παρά το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα της επίσημης πολιτικής τάξης τότε ήταν πάντα μην προκύψει ένα νέο ΕΑΜ. Μην προκύψει ένα νέο ΕΑΜ. Αλλά ευτυχώς από τη μια υπόλωση στη δεξιά και από την άλλη οι ηγεσίες αριστεράς φρόντιζαν να μην ξαναυπάρξει ένα τέτοιο κίνημα. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Για να καταλάβουμε το γιατί είναι τόσο δύσκολο να συμβρεθείς με δυνάμεις που λέμε τα ίδια πράγματα ή έχουμε κοινά προγράμματα, προτάγματα και είναι τόσο δύσκολο να έχουμε κοινή δράση. Κοινή δράση. Είναι έξω από την κουλτούρα για δυνάμεις που υποτίθεται ότι έχουν καταγωγή ή αν δουλούν διδάγματα από το ΕΑΜ. Ποτέ ξανά δεν έγινε. Έχει ενδιαφέρον ένα από τα τελευταία του βιβλία από τις εκδόσεις Φιλίστρο του Γεωργίου Ράλλη που λέει ακριβώς αυτό, λέει. Εμείς συνεργαστήκαμε ακόμη και με τη Χούντα γιατί λέει ο πανικός μας ήταν πάντα ότι η αριστερά και το κέντρο θα φτιάξει το νέο ΕΑΜ. Αυτό ήταν και στο Συμβούλιο του Στέμματος του 1965 Σεπτέμβρης όταν του λέγανε τότε στο Συμβούλιο του Στέμματος του Γεωργίου Παπαδρέου «Μα τι κάνεις, είσαι τρελός». Στη βάση φτιάχτηκε ήδη νέο ΕΑΜ. Γιατί τότε οι διαδηλωτές Ένωσης Κέντρου και ΤΣΕΔΑ είχαν ενωθεί από κοινού στο νέο ανένωτο, στα Ιουλιανά. Λέει, μην ανησυχείτε, θα κάνουμε εκλογές και θα τους διαιρέσουμε. Γιατί το κάθε κόμμα θα κοιτάξει το τι ψηφουλάκια θα κυνηγήσει από μόνο του. Και επειδή στην ηγεσία δεν υπάρχει συνεργασία και ούτε πρόκειται να υπάρξει, λέει, θα τους διαιρέσουμε. Είναι ο καλύτερος τρόπος να διαιρέσουμε τον κόσμο. Αλλά επειδή φοβόντουσαν ότι ακόμη και με εκλογές δεν πρόκειται να γινόταν αυτό που τους προσχόταν ο Γιώργιος ο Παπανδρέου, κάναν τη Χούντα. Και εξασφάλισαν με τη μεταπολίτευση ότι δεν πρόκειται ξανά να ξαναυπάρξει ούτε καν η ιδέα του ΕΑΜ. Το πώς το κατορθώσανε είναι μια μεγάλη συζήτηση ιστορική. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ναι. Έχουμε απλά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα. Και αύριο μπορούμε να τα... Μια και έχουμε προκαλέσει πολλά. Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση η εθνική αντίσταση, γιατί έχει φροντίσει μέχρι τώρα να μείνει στην αφάνεια το πιο σημαντικό και το πιο ένδοξο, αν θέλεις, μέρος αυτής της λαϊκής δράσης στην περίοδο της κατοχής. Λοιπόν, ελπίζω να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε να προσεγγιστούν με πράγματα. Απλά βάζουμε το μυαλό μας και γενικά να αφήσουμε τις κομματικές τσίμπλες από τον εγκέφαλο που έχουμε όλοι ή αν θέλουμε το πώς μας έχουν μάθει να διαβάζουμε την ιστορία και να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να γίνει κάτι όταν τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα κινούντουσαν από νήματα, από κάποιους σκοτεινούς τύπους οι οποίοι ήταν κλειστοί σε κάποια δώματα. Ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η ιστορία δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ ξανά τέτοιες καταστάσεις. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς γίνεται να σειραίει ένας ολόκληρος λαός. Γιατί ήθελε μέσα από εκεί. Και το πώς με ποιο τρόπο το κατόρθωσε. Και αντί από αυτό να βγάζουμε συμπεράσματα για το σήμερα, το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι να κοιτάει ο καθένας τον πισινό του και να δει τι βατσίνα του έχει βάλει ο παππούς του
ή ο πατέρας του, η μάνα του ή οτιδήποτε, ανάλογα σε ποιο κομματικό μαντρί τον έχει τάξει από πριν καν γεννηθεί. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, αυτή την εκπομπή θα την κρατήσετε και σαν σεμινάριο. Ήταν μια αναφορά στην Εθνική Αντίσταση με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ. Και να σας χαιρετήσουμε εδώ, τιμώντας τους αγωνιστές για την πατρίδα και την ελευθερία. Γεια σας. Σταθμός η ροή.